παιδιά. Σήμερα το τελευταίο μάθημα που θα δείξουμε καινούργια πράγματα αφορά subversion. Είναι ένα εντελώς καινούργιο κομμάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί καθόλου. Θα αφιερώσουμε μόνο ένα μάθημα σε αυτό. Και έχουμε ακόμα δύο συναντήσεις. Η επόμενη συνάντηση είναι ένα workshop, στο οποίο θα αναπτύξουμε εδώ μπροστά σας, από την αρχή μέχρι το τέλος, μια πλήρη εφαρμογή παρόμοια με το Flickr. Δηλαδή, μια εφαρμογή που μπορεί κανείς να ανεβάζει εικόνες, να τις μοιράζεται με τους φίλους του και να σχολιάζει. Δεν θα πούμε καινούργια πράγματα εκεί πέρα, θα δείξουμε τις τεχνολογίες που έχουμε ξαναδεί και θα ακούσουμε και τις ερωτήσεις σας, οτιδήποτε έχετε. Οπότε, αν έχετε απορίες και αυτά, μαζέψτε τις, να τις συζητήσουμε. Και μετά, την επόμενη φορά, θα παρουσιάσουμε στους φοιτητές μας όλοι εσείς τις τελικές εργασίες. Κάποιες από τις οποίες έχω δει ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογες και νομίζω ότι θα είναι από τα πιο ωραία μαθήματα και όλοι έχουμε ένα μάθημα από αυτά που φτιάξατε. Θα χαρώ και εγώ να δω δηλαδή τι έχετε να μας δείξετε πολύ. Αλλά θα λειτουργήσει και ως απολογισμός του σεμιναρίου το τελευταίο μάθημα για να κρίνετε και τη δική μας δουλειά και αν τελικά μάθατε κάτι από όλα αυτά. Εντάξει, σήμερα το μάθημα αφορά subversion. Θα δούμε ποιο είναι το πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε και πώς λύνεται με το subversion. Ο στόχος μου σε αυτό το μάθημα δεν είναι να σας δείξω μόνο συγκεκριμένα το subversion, αλλά γενικά τα συστήματα ελέγχου εκδόσεων, που είναι ένα βασικό συστατικό στοιχείο μιας ομάδας εργασίας. Αρχικά, όταν σχεδιάζαμε το σεμινάριο, είχαμε σκοπό αυτό το μάθημα να το κάνουμε πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την ανάπτυξη της τελικής σας εργασίας. Τελικά αποφασίσαμε να μην το κάνουμε πριν τα Χριστούγεννα, έτσι ώστε να παιδευτείτε για την τελική εργασία στη συνεργασία σας και να δείτε ότι τελικά υπάρχει όντως ένα πρόβλημα εδώ πέρα, ώστε να εκτιμήσετε και αυτά τα εργαλεία που θα σας δείξουμε και να αρχίσετε να τα χρησιμοποιείτε. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω. Εντάξει, το subversion είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο. Δεν εννοείται επαγγελματίας προγραμματιστής ο οποίος να μην χρησιμοποιεί έλεγχο εκδόσεων. Είναι εντελώς απαράδεκτο και θα δείτε αμέσως γιατί. Υπάρχουν κάποιες χρήσεις του subversion οι οποίες είναι σωστές και υπάρχουν και άλλες που δεν είναι τόσο σωστές. Το subversion και γενικά το σύστημα ελέγχου εκδόσεων έχει το κακό ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο να αφιερώνουμε στο να το χρησιμοποιούμε. Οπότε κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να μην το επιλέξω. Κάποιες χρήσεις που ας πούμε δεν έχουν νόημα είναι μια απλή ανταλλαγή αρχείων. Αν θέλω να ανταλλάξω μουσική ας πούμε με κάποιον, δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο σύστημα. Υπάρχουν καλύτερα εργαλεία, το FTP που το έχετε ξαναδεί. Όμως το subversion είναι το πλέον κατάλληλο εργαλείο για να αποθηκεύω τον κώδικα μου και για να ανταλλάσσω κώδικα με την ομάδα μου. Ουσιαστικά λειτουργεί ως... τι είναι λίγο πίσω. Εντάξει, τα δύο βασικά πράγματα που κάνει λειτουργεί ως χρονομηχανή από τη μία μεριά για ατομική χρήση και ομαδική χρήση και από την άλλη ως μία πλατφόρμα συνεργασίας. Αυτό που σας λέω πάνω κάτω είναι τα ίδια για όλα τα συστήματα ελέγχου εκδόσεων. Θα δούμε και κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν συγκεκριμένα το subversion εδώ πέρα. Ωραία. Όσοι φτιάξατε την τελική εργασία θα είδατε πολύ πιθανό ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες συνεργασίας. Αν είστε τρία άτομα, τέσσερα, το να φτιάξετε μια μεγάλη εφαρμογή είναι πολύ δύσκολο. Κάποιο συνηθισμένο πρόβλημα είναι ότι εκτός από το ότι προφανώς πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία μέσα στην ομάδα ανθρώπινη, κάποιες φορές πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα δύο άτομα και αυτά μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση κάποιες φορές, να μην δουλεύουν καλά μαζί, να πρέπει να αλλάξω το ίδιο αρχείο και εγώ και ένας συναδελφός μου. Αν αλλάξω κάποια διαφορετικά αρχεία, να πρέπει να του τα στείλω, να μου στείλει πίσω την καινούργια έκδοση και κάποια στιγμή δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία έκδοση, ποια είναι η πιο παλιά. Νομίζω ίσως τα είδατε αυτά πάνω κάτω. Το subversion θα σας βγάλει από όλο αυτόν τον κόπο. Ουσιαστικά τα προβλήματα που λύνει είναι αυτά εδώ πέρα. Μπορείτε να κάνετε αυτά τα πράγματα. Από τη μία, αν δουλεύετε ατομικά, λειτουργεί ως χρονομηχανή. Μπορείτε να γυρίσετε στο παρελθόν, στον κώδικα σας, σε κάποια προηγούμενη στιγμή, να αναιρέσετε τις αλλαγές σας. Και επίσης, επιτρέπει συγχρονισμό κώδικα σε πολλούς υπολογιστές. Αν έχετε ένα laptop και ένα desktop, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα τον κώδικα και να ξέρετε πάντα ότι αυτή είναι η τελευταία σας έκδοση. Ενώ όταν δουλεύετε σε μια ομάδα, έχετε τα πλεονεκτήματα βέβαια τα ατομικά. Μπορείτε να κάνετε γυρίσετε στο παρελθόν και σε κώδικα των υπολείπων.
αλλά έχετε και τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα που λέω πέρα, ότι μπορείτε να ανταλλάσσετε κώδικα με τους άλλους, το βασικότερο. Και επίσης έχετε αυτόματη διαχείριση διενέξεων. Αν αυτό σημαίνει ότι αν αλλάξετε το ίδιο αρχείο, δεν θα σβήσετε το ένα στις αλλαγές του άλλου. Και επίσης έχετε και δύο ακόμα επιπλέον πλεονεκτήματα, ότι το blame, ποιος έγραψε σε ποιον κώδικα. Μπορείτε να δείτε ποιο αρχείο άλλαξε ποιος δημιούργησε από την ομάδα σας το αρχείο, ποιος το διέγραψε, ποιος έγραψε την τάδε γραμμή κώδικα, ποιος την άλλαξε, πότε την άλλαξε, όλα αυτά. Και επίσης έχετε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας. Σε όσες ομάδες έχω γνωρίσει, πολλές μπορεί να έχουν χάσει τα κώδικά τους, αλλά όσες χρησιμοποιούν έλεγχο εκδόσεων, επειδή όλοι οι προγραμματιστές έχουν πλήρες αντίγραφο όλου του κώδικα, ποτέ δεν χάθηκε, γιατί αν χαλάσει ένας υπολογιστής, υπάρχει αντίγραφο αλλού. Ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά, τι σημαίνουν και πώς δουλεύουν. Νομίζω θα έχετε καταλάβει ότι μεγάλα projects λογισμικού δεν γίνεται να αναπτυχθούν από ένα άτομο. Είναι αδύνατο. Η συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη. Και επειδή η συνεργασία χωρίς έλεγχο εκδόσεων είναι αδύνατη και ο έλεγχος εκδόσεων σε software δεν γίνεται να αποφευχθεί όταν κάνετε κάτι σοβαρό. Λοιπόν, το SVN λειτουργεί με μια αρχιτεκτονική client server. Παρόμοια με το HTTP που έχουμε ήδη δει, παρόμοια με το FTP που έχουμε ήδη δει, με το SSH που έχουμε ήδη δει. Αυτά έχουμε έτσι. Έχουμε δει κάποια πρωτόκολλα. Τι γίνεται. Υπάρχει ένα server ο οποίος αποθηκεύει ένα πλήρες ιστορικό όλου του κώδικά μας, που έχει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι ανοιχτό 24 ώρες 24ωρο, μόνιμο, και αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά, να κρατάει, να αποθηκεύει τον κώδικά μας. Και σε αυτόν τον server συνδέεται ο κάθε client. Στην περίπτωσή μας, οι clients είναι οι μηχανικοί της ομάδας μας. Κάθε ένας από τους μηχανικούς μιας ομάδας είναι ένας client, ο οποίος συνδέεται στον server και έχει ένα αντίγραφο κώδικα στον υπολογιστή του κάθε φορά. Αυτό που ο SVN server αυτό που κάνει λειτουργεί σαν ένα σύστημα αρχείων, φανταστείτε. Μπορώ να γράψω, να αποθηκεύσω τις αλλαγές μου, να τραβήξω αλλαγές των υπολείπων, σαν να γράφω και σαν να διαβάζω από αρχεία, απλά είναι απομακρυσμένα. Και έχω πάντα και ένα δικό μου αντίγραφο με όλα τα αρχεία. Υπάρχουν δύο προγράμματα τα οποία κάνουν εφικτό αυτό το πράγμα. Από τη μία είναι ο SVN server που λέγεται Subversion, και από την άλλη είναι ο SVN client που υπάρχουν πολλοί. Ένας από αυτούς είναι το SVN που είναι για κονσόλα και υπάρχουν και εργαλεία με γραφικό περιβάλλον, τα οποία θα δούμε λίγο στην πράξη τώρα. Το ομοδοχείο ή sandbox. Το ομοδοχείο είναι το αντίγραφο του κώδικα του κάθε μηχανικού, το οποίο είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή του. Αυτό παρατηρήστε ότι δεν έχει αποθηκευμένο το πλήρες ιστορικό, είναι μόνο η τελική, η τελευταία νεότερη έκδοση, στην οποία έχει ενημερώσει ο μηχανικός τον κώδικα του. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχιτεκτονική του δικτύου εδώ πέρα. Έχουμε από τη μία μεριά το διακομιστή subversion, ο οποίος είναι ένας υπολογιστής server, πιθανώς να είναι και κάποιος από τους δικούς υπολογιστές να αναλάβει τη δουλειά. Και βλέπετε έχει αποθηκευμένο όλο τον κώδικα μαζί με το ιστορικό του. Το συμβολίζω αυτό με τα συνεφάκια πολλά, γιατί έχει και παρελθόν κάθε αρχείο. Και από την άλλη μεριά είναι οι clients, που είναι η μηχανική της ομάδας. Έχω 4 μηχανικούς. Η καθένα από αυτούς έχει ένα ομοδοχείο, το οποίο είναι ένα αντίγραφο του κώδικα, το νεότερο. Το οποίο συνήθως είναι κοινό σε όλους. Και τα βελάκια εκεί πέρα δείχνουν ότι γίνεται ανταλλαγή αρχείων. Που θα δούμε πώς γίνεται ακριβώς. Ωραία. Αυτό επίσης δουλεύει πάνω από TCP/IP. Ή και πάνω από άλλα πρωτόκολλα όπως το HTTP, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει το HTTP για ανταλλαγή αρχείων ή μπορεί να χρησιμοποιήσει και το SCP που είδαμε για ανταλλαγή αρχείων. Θα τα δούμε λίγο αυτά στη συνέχεια. Πάντως να έχετε υπόψη ότι αυτά τα βελάκια περνάνε από το BIP. Ωραία. Αυτή η αρχιτεκτονική που έχουμε χωρισμό client και server είναι μια κεντρική αρχιτεκτονική. Άλλα συστήματα ελέγχου εκδόσεων δεν χρησιμοποιούν κεντρικό έλεγχο εκδόσεων. Ίσως έχετε ακούσει για το JIT ή για το Mercurial. Είναι άλλα συστήματα ελέγχου εκδόσεων που δεν είναι κεντρικά. Υπάρχουν και άλλα που είναι κεντρικά, εκτός από το Subversion, το CVS κλπ. Θα σας δείξουμε το Subversion γιατί νομίζουμε ότι είναι το πιο εύκολο και το πιο εύκολο και το χρησιμοποιούμε και εμείς και το ξέρουμε καλύτερα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα άλλα και να τα δείτε και μόνοι σας. Ωραία. Όπως είπαμε, πρόκειται για ένα σύστημα ανταλλαγής αρχείων. Ουσιαστικά, οι δύο βασικές λειτουργίες που έχετε να κάνετε είναι να γράφετε και να διαβάζετε. Αυτό φαίνεται σε αυτό το διάγραμμα. Έχουμε τρεις μηχανικούς που φαίνονται clients εκεί πέρα. Και πάνω είναι το server που έχει αποθηκευμένο το repository. Εντάξει, βλέπετε ο πρώτος client γράφει και τα δεδομένα, τις αλλαγές στο κώδικά του, ενώ κάθε ένας από τους άλλους διαβάζει. Οπότε αυτή είναι η βασική ιδέα για να ανταλλάσσω τα κώδικά μου. Χρησιμοποιώ το κεντρικό αυτό σύστημα για να με βοηθήσει να κάνω τις ανταλλαγές σε αρχεία. Και φανταστείτε βέβαια ότι όταν είμαστε δύο άτομα σε μια ομάδα είναι σχετικά εύκολο, στέλνω τις αλλαγές μου. Αλλά αν είμαστε 7 άτομα, δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει ο καθένας να στείλει σε όλους τους υπόλοιπους. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται, αυτοματοποιείται αυτή η διαδικασία. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό συγκεκριμένα. Αλλά πριν δούμε πώς γίνεται, να σας πω και δύο λόγια για το ιστορικό. Τι σημαίνει αυτό που σας είπα πριν ότι είναι μια χρονομηχανή. Σημαίνει ότι αποθηκεύει τα πάντα που κάνετε στον κώδικά σας. Μπορεί να είναι όλα αυτά. Μπορεί να είναι η δημιουργία αρχείων, μπορεί να είναι αλλαγές στα αρχεία σας, αλλαγές στον κώδικα, διαγραφές αρχείων φακέλων του συστήματος, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Και το ότι υπάρχει αυτό είναι πολύ βολικό γιατί μπορείτε να γυρίσετε πίσω. Ωραία. Προχωρώ το λίγο. Το βασικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όταν χρησιμοποιούμε ένα τέτοιο σύστημα είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Έχουμε ένα αρχείο index.php στο οποίο θέλουμε δύο άτομα της ομάδας να αλλάξουμε το ίδιο αρχείο. Ο Χάρη και η Σάρη. Τι γίνεται τώρα. Πρώτα ο ένας κατεβάζει την τελευταία έκδοση από το Subversion Server, μετά και ο άλλος κατεβάζει την τελευταία έκδοση από το Subversion Server και επειδή δουλεύουν ταυτόχρονα, κάνει πρώτα ο ένας τις αλλαγές του, ο Χάρη, κάνει και οι άλλοι τις αλλαγές της τοπικά ο καθένας στο δικό του ομοδοχείο και μετά ο Χάρη κάποια στιγμή στέλνει τις δικές του αλλαγές, στέλνει και οι άλλοι τις αλλαγές της, αλλά η άλλη έχει αλλάξει το αρχείο που είχε ενημερώσει, που είχε κατεβάσει, χωρίς να έχει πάρει τις αλλαγές κώδικα που έχει κάνει ο Χάρη. Οπότε το αρχείο της Σάλη έχει τις διορθώσεις της Σάλη, το αρχείο του Χάρη έχει τις διορθώσεις του Χάρη, αλλά κανένα από αυτά τα δύο αρχεία δεν είναι το σωστό αρχείο. Οποιοςδήποτε και αν γράψει, αν αποθηκεύσει τελευταίος, θα σβήσει τις αλλαγές του άλλου. Αυτό είναι το πρόβλημα που καλούμαστε να λύσουμε. Ωραία. Εδώ πέρα φαίνεται και σχηματικά. Διαβάζουν πρώτα και οι δύο το αρχείο. Στη συνέχεια δουλεύει ο καθένας τοπικά στα δικά του αρχεία. Μετά ο Χάρη γράφει τις δικές του αλλαγές. Πάει και η Σάλη να γράψει τις δικές της αλλαγές. Αλλά οι δικές της αλλαγές δεν περιλαμβάνουν τις αλλαγές του Χάρη. Οπότε η έκδοση του Χάρη αγράφεται εντελώς και όλη η δουλειά πάει χαμένη. Αυτό είναι το πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε ουσιαστικά. Και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με δύο συνήθως τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι το κλείδωμα. Που σημαίνει το εξής. Όταν αποφασίζω ότι θέλω να δουλέψω σε ένα αρχείο, δηλώνω ότι το κλειδώνω. Οπότε διαβάζουμε όλοι και οι δύο την τελευταία έκδοση του αρχείου. Εγώ δηλώνω ότι θέλω να το κλειδώσω για να μπορώ να δουλέψω. Αυτό το κλείδωμα αποθηκεύεται στο σερβερ και όταν ο άλλος προσπαθήσει να κλειδώσει και αυτό στο αρχείο για να το αλλάξει, με ενημερώνει στο σερβερ ότι υπάρχει ήδη ένα κλείδωμα και δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε ταυτόχρονα τα αρχεία. Οπότε αν έχω πάρει ένα κλείδωμα, μπορώ να το αλλάξω ελεύθερα και όταν αποθηκεύσω τις αλλαγές μου να ξεκλειδώσω ώστε να το επεξεργαστεί κάποιος άλλος. Αυτό το σύστημα δεν είναι για τόσο καλό. Έχει κάποια προβληματάκια. Και αυτά είναι αρκετά σημαντικά. Τρία είναι. Το ένα είναι ότι άμα κλειδώσω ένα αρχείο, μπορεί να ξεχάσω να το ξεκλειδώσω και ο συνάδελφός μου να μην μπορεί να δουλέψει για κάποιες μέρες. Το οποίο μπορεί να είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και ίσως να πρέπει ας πούμε, να ζητήσω από τον administrator του Subversion να το ξεκλειδώσει, που τελικά είναι επιπλέον κόστος και συμβαίνει αρκετά συχνά τελικά. Το δεύτερο είναι ότι αν στο ίδιο αρχείο ο ένας θέλει να διορθώσει κάτι στην αρχή και ο άλλος κάτι στο τέλος, αυτό τελικά δεν μας δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να ενώσουμε αυτές τις δύο αλλαγές σε ένα αρχείο, θα ήταν το ιδανικό. Και δεν χρειάζεται να περιμένει ο ένας να τελειώσει ο άλλος ώστε να δουλέψει, το κλείδωμα μας εμποδίζει σε αυτό το πράγμα. Πήγαινε πίσω. Ωραία. Και το τελευταίο πρόβλημα και το πιο σημαντικό είναι ότι όταν κλειδώνω ένα αρχείο,
έχω μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας ότι μπορώ να το αλλάξω και να μην συμβεί τίποτα κακό. Αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί θα έχετε δει στον κώδικα σας ότι έχετε πολλά αρχεία τα οποία εξαρτούνται το ένα από το άλλο. Μπορεί το ένα να δηλώνει μια συνάρτηση και το άλλο να καλεί μια συνάρτηση. Αν κλειδώσω το αρχείο που θα αλλάξω και ο άλλος κλειδώσει και αυτό σε ένα άλλο αρχείο που έχουν αυτή τη σχέση ότι το ένα καλεί μια συνάρτηση που ορίζεται στο άλλο, αν αλλάξω αυτό το αρχείο που κλειδώνω, μπορώ, συνεχίζει να υπάρχει διένεξη και εγώ πιστεύω ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Οπότε το κλείδωμα μου δίνει μια ψεύτικη αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να επικοινωνώ στην ομάδα μου, να ουσιαστικά να συζητάω την αρχιτεκτονική μου, τη δομή του κώδικά μου. Ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Προφανώς χρειάζεται πάντα και η ανθρώπινη επικοινωνία όταν γράφω σε ομάδα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό δεν καθυστερεί και τα bug fixes. Δηλαδή, άμα εσύ έχει κλειδώσει την αρχή και δουλεύει και εγώ βρω κάτι, πρέπει να σου το πω εσύ να το αλλάξει. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Ναι, ακριβώς. Είναι το δεύτερο πρόβλημα αυτό. Και αν θέλω να κάνω. Αν δύο μηχανικοί θέλουν να κάνουν δύο διαφορετικές αλλαγές σε ένα αρχείο, δεν μπορεί ο ένας να κάνει τη μία, ο άλλος την άλλη ταυτόχρονα. Θα πρέπει να περιμένει ένας να τελειώσει. Ή να το πει στον άλλο, εντάξει. Ξεκλείδωσε όταν για να δουλέψω. Το οποίο δημιουργεί πρόβλημα. Καθυστερεί όντως. Και στα bug fixes και σε όλα. Και στα features. Ανάπτυξη και features. Ωραία. Το subversion, όπως είδαμε, δεν είναι χρησιμο. Όπως είδαμε και λίγο πριν με τα μονοχεία, χρησιμοποιεί μια διαφορετική ιδέα, που είναι η λύση τοπικού αντιγράφου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε μηχανικός δουλεύει τοπικά, δεν κλειδώνει τίποτα στο server. Ο server έχει ένα αντιγράφο των αρχείων και όλα τα προηγούμενα ιστορικά, και ο καθένας από τους μηχανικούς έχει ένα δικό του αντίγραφο αρχείου. Αυτό το αντίγραφο αρχείου που έχει ο μηχανικός το ενημερώνει οποτεδήποτε θέλει με την νεότερη έκδοση που υπάρχει στο server, και από τη στιγμή που το ενημερώσει, μπορεί να δουλέψει και να κάνει τις αλλαγές του πάνω σε αυτό. Στη συνέχεια, όταν θέλει, μπορεί να στείλει τις αλλαγές του. Και το subversion ουσιαστικά αναλαμβάνει να κάνει αυτή τη δουλειά, να ενώσει τις αλλαγές που γίνονται σε ένα κοινό αρχείο. Δουλεύει ως εξής. Πρώτα, για παράδειγμα, δουλεύουμε εγώ και ο Πέτρος. Ενημερώνουμε ο καθένας στο αποδοχείο του και θέλουμε και να αναπτύξουμε ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι διαφορετικό αλλά αφορά το ίδιο αρχείο. Κάνει λοιπόν ο Πέτρος τις αλλαγές του και κάνω και εγώ τις αλλαγές μου τοπικά ο καθένας στο αποδοχείο του. Στη συνέχεια, ο Πέτρος αποθηκεύει τις αλλαγές του στο διακομιστή και όταν πάω εγώ να αποθηκεύσω τις αλλαγές μου στο διακομιστή, μου λέει το subversion ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Κάποιος έχει γράψει ήδη. Έχει ήδη αποθηκεύσει κάτι και εσύ δεν μπορείς να διαγράψεις τις αλλαγές του. Οπότε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, εγώ ενημερώνω το δικό μου αποδοχείο, κατεβάζω τις αλλαγές που έκανε ο Πέτρος και μέσω αυτού του συστήματος ενώνονται οι δύο αλλαγές σε ένα κοινό αρχείο, το οποίο μπορώ εγώ να το δω και να αποφανθώ αν όντως είναι σωστή αυτή η μίξη που έχει γίνει, η συνένωση, και στη συνέχεια μπορώ να αποθηκεύσω το αποτέλεσμα το οποίο περιλαμβάνει τις αλλαγές και των δύο. Ναι. Δηλαδή όταν κατεβάσεις το αρχείο. Θα δεις δύο διαφορετικά αρχεία να τις ετοιμαζόσουν και να προβλήσουν τις αλλαγές ή θα πάνεις ένα διαφορετικό. Ναι, θα σας απαντήσω σε λιγάκι. Κάποια άλλη ερώτηση υπήρχε? Ωραία, εντάξει. Θα το απαντήσω αμέσως. Αυτό που γίνεται είναι το εξής. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε να έχουμε μία δύσκολη διένεξη, είτε μία εύκολη διένεξη. Υπάρχουν αυτές οι δύο περιπτώσεις. Η μορφή που, αυτό που θα δω τελικά εξαρτάται από το ποια είναι και θα τις δούμε αμέσως μετά πώς αντιδρώ σε κάθε περίπτωση. Ωραία, προς το παρόν να θεωρήσουμε ότι μπορεί να γίνει αυτόματα αυτό και θα δούμε παρακάτω αν γίνεται ή όχι. Τώρα πώς ουσιαστικά γίνεται αυτό που είδαμε με τα βελάκια, τα πρωτόπερα τι μπορεί να είναι. Καταρχάς, αν έχετε ένα project ανοιχτού κώδικα, μπορείτε να επιτρέψετε την ανάγνωση από όλους ελεύθερα, χωρίς κάποιο κωδικό. Αν έχετε κάποιο project κλειστού κώδικα, μπορείτε να περιορίσετε την ανάγνωση σε συγκεκριμένη ομάδα. Και η εγγραφή συνήθως γίνεται πιστοποιημένα. Η πιστοποίησή σας μπορεί να γίνεται με κωδικό πρόσβασης που έχουμε ήδη δει στο FTP και στο SCP, αλλά μπορεί να γίνεται και με RSA κλειδί, το οποίο έχουμε επίσης ήδη δει στο SCP. Όσοι έχετε ενημερώσει τα κλειδιά σας, θα το είδατε αυτό. Για την τελική συνεργασία. Και επίσης για την ανταλλαγή κώδικα, μπορώ να χρησιμοποιήσω το HTTP που δεν είναι και τόσο ασφαλές όπως έχουμε δει, γιατί τα πάντα στέλνονται σαν ένα προκείμενο. Το HTTPS το οποίο είναι πιο ασφαλές κρυπτογραφημένο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το πρωτόκολλο SVN που είναι ένα από τα πρωτόκολλα που έχει φτιαχτεί για αυτό το σκοπό. Και μπορώ να χρησιμοποιήσω και το τελευταίο το οποίο είναι και το πιο ασφαλές, που είναι το SVN-SSH που μου επιτρέπει
λόγω του ότι χρησιμοποιεί το ακριβώς ίδιο πρωτόκολλο με το SCP, να χρησιμοποιήσω RSA κλειδιά. Και αυτό χρησιμοποιείται αρκετά στην βιομηχανία. Σας το προτείνω και όλους. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω. Καταρχάς, να πούμε πρώτα τι είναι αυτό που λέγεται repository. Το repository είναι το σύνολο των αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε έναν subversion server. Μαζί με όλο το ιστορικό. Και επίσης, περιγράφεται από ένα URL, σαν και αυτό εδώ που βλέπετε. Το οποίο έχει αυτά τα μέρη. Δείξτε λίγο να το δείξω. Εδώ είναι το πρωτόκολλο. Ακολουθεί το όνομα χρήστη του μηχανικού που θα γράφει τέλος πάντων στο repository. Και μετά το όνομα του υπολογιστή όπου είναι αποθηκευμένος ο κώδικας, ο SVN server δηλαδή. Και τέλος το όνομα του repository, το οποίο ορίζετε εσείς, γιατί μπορεί σε ένα server να τρέχουν πολλά projects τα οποία να είναι διαφορετικά. Αυτή είναι πάνω κάτω η μορφή. Σε περίπτωση που επιτρέπεται η ανώνυμη ανάδοση, λείπει το όνομα χρήστη εκεί πέρα. Εδώ σε αυτό το URL έχω SVN SSH πρωτόκολλο, το οποίο όταν θα το πρώτο χρησιμοποιήσω θα μου ζητήσει το κλειδί μου. Και το τρέχω στον υπολογιστή example.exe. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω. Να δούμε λίγο στην πράξη πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταρχάς, τι σημαίνει checkout. Το checkout είναι μια διαδικασία δημιουργίας αμοδοχείου. Όταν ένας μηχανικός μπαίνει σε μια ομάδα προγραμματισμού, πρέπει να κατεβάσει όλα τα αρχεία που υπάρχουν στο repository. Αυτό γίνεται με διαδικασία checkout. Το ίδιο γίνεται και αν αγοράσω ένα καινούργιο υπολογιστή ή ένα laptop που θέλω να βάλω και το κωδικά μου. Οπότε ας το δούμε τώρα αυτό. Κάτω λίγο. Με το τόρο της. Λοιπόν, φτιάξε το φάκελο. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε ένα από τα προγράμματα τα οποία λειτουργούν ως SVN clients, το Tortoise SVN. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για Windows και μας επιτρέπει να συνδεόμαστε σε έναν SVN server, όπως ένα SVN client δηλαδή. Και μου ζητάει εδώ πέρα να πάω να κάνω checkout, να γράψω τη διεύθυνση από το repository που θέλω να διαβάσω. Οπότε θα δώσω το πρωτόκολλο, θα δώσω το όνομα χρήστη μου, το server που για μας είναι αυτός και ένα URL. Είναι μια διαδρομή μέσα στο repository μας αυτή. Ωραία. Οπότε αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα μου λέει ότι θα πάει να κάνει checkout, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή συνδέεται με τον subversion server και θα κατεβάσει όλα τα αρχεία. Εκεί που το ορίζουμε εμείς. Όπως βλέπετε τώρα εδώ πέρα είναι ο κώδικας του site του σεμιναρίου, τον οποίο τον έχουμε κάνει version εμείς. Κάνουμε έλεγχο του δώσουμε πάνω σε αυτό. Και επίσης έχουμε διαγράψει και όλες τις διαφάνειες τις οποίες δείχνουμε εδώ πέρα. Γι' αυτό αργεί κιόλας. Είναι αρκετές. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο ανταλλάσσουμε αρχεία με τον Πέτρο για να φτιάξουμε αυτή τη σελίδα που είδατε. Και για να ανταλλάσσουμε και τις διαφάνειες ώστε να τις έχουμε και ιδίως στην πιο προσφατή έκδοση. Τώρα θα αρχίσει αυτό. Όχι, άστομα να τρέχει αυτό. Καλά. Ας βάλουμε ένα το resource. Εντάξει. Αυτό είναι ένα μέρος από το site του σεμιναρίου. Πιο μικρό, ελπίζω. Ωραία, έχει το SQL quiz, το SAIT, αυτά που είχαμε ανεβάσει, τις λύσεις για τις εργασίες και το καθεξής. Ωραία. Οπότε βλέπετε κατεβάζει ακριβώς τα αρχεία τα οποία έχουμε ανεβάσει εκεί πέρα, το οποίο είναι κώδικας. Ωραία, άνοιξε το φάκελο που φέρνει να φάνουν τα αρχεία αυτά. Ωραία, έχω κάνει το checkout εδώ πέρα και βλέπετε υπάρχουν πράγματα για τα αρχεία. Και αυτό εδώ είναι ένα αμοδοχείο το οποίο μόλις δημιούργησα με τη λειτουργία checkout. Είναι ένα ακριβές αντίγραφο αυτού του συστήματος αρχείων που υπάρχει στο server, στο version server, και το οποίο μπορώ να επεξεργάσω τα κιόλα. Αν πάω, μπορώ να αλλάξω κάτι. Πήγαινε να αλλάξει κάτι, να δούμε ότι. Ωραία, δεν είναι το πρόγραμμα που είχαμε αναπτύξει στο μάθημα που μπορούσε να γράψει μηνυματάκια. Μπορώ να αλλάξω το κώδικα ελεύθερα, δουλεύω τοπικά εντελώς. Έτσι είναι το αμοδοχείο μου. Κάνει μια αλλαγή. Άλλαξε το τίτλο, ναι. Ωραία. Εντάξει, να συνεχίσουμε λίγο και θα δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
Α, συνέχισε με τον Τζέφανη. Α το τελειώσει αυτό. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, όταν κάνω κάποιες αλλαγές στα αρχεία μου μέσα στο αποδοχείο μου, αυτές οι αλλαγές δεν στέλνονται στο σερβερ εκτός αν το αποφασίσω. Αυτή η διαδικασία της αποστολής δημοσίευσης τέλος πάντων στην ομάδα μου του κώδικα που άλλαξα λέγεται commit. Είναι η διαδικασία εγγραφής που μπορείτε να σκεφτείτε. Γράφω ένα αρχείο, θηκεύω. Εντάξει. Ωραία. Πάμε λοιπόν πάλι στο φάκελο. Τώρα που έχω αλλάξει αυτό το αρχείο, το Tortoise που έχω χρησιμοποιήσει, βλέπετε μου έχει σημειώσει. Τέλειωσε και το checkout. Μου έχει σημειώσει ότι το αρχείο έχει αλλάξει. Και αυτό μου το κάνει με αυτό το κόκκινο συμβολάκι. Εντάξει, τα πράσινα είναι αυτά που δεν έχουν αλλάξει. Εγώ και αυτό που έχει αλλάξει. Αλλά ακόμα η υπόλοιπη ομάδα δεν έχει πρόσβαση σε αυτό. Για να δώσω πρόσβαση στην υπόλοιπη ομάδα, πρέπει να κάνω ένα commit. Το οποίο γίνεται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γίνεται με ένα δεξί κλικ. Ωραία, δώσε και ένα μήνυμα. Λοιπόν, τώρα βλέπετε, μας δείχνει εδώ το repository στο οποίο θα γίνει το commit και μπορώ να γράψω ένα μήνυμα. Γράψε κάτι πιο περιγραφικό. Τώρα αυτό το μήνυμα που γράφει είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορούν να δουν όλοι και επίσης θα υπάρχει στο ιστορικό και θα μαρκάρει αυτή την αλλαγή έτσι ώστε να ξέρω τι ακριβώς συνέβη αυτή τη στιγμή μέσα στον χρόνο. Ωραία. Και τώρα ουσιαστικά το γίνεται, στέλνεται στο δίκτυο, αποθηκεύεται σε ένα απομακρυσμένο SVN server και πλέον η υπόλοιπη ομάδα που θα μπορέσει να το διαβάσει όταν θα κάνει το checkout της και την διαδικασία που θα δούμε τώρα, τη δεύτερη διαδικασία ανάμωσης. Εντάξει, παρατηρήστε ότι το checkout είναι η δημιουργία αποδοχείου, η πλήρης ανάμωση όλων των αρχείων. Ναι. Αφού το κάναμε commit, γιατί δεν άλλαξε το σημείο. Πρέπει να άλλαξε, γιατί θέλει να κάνεις ανανέωση. Δεν είναι τίποτα. Είναι bug του client του συγκεκριμένου. Άμα το έκανες commit. Για να πες μέσα. Δεν άλλαξε τίποτα. Ξανακάνω το μεταφράσιμο. Όχι, δεν πειράζει. Καλά, δεν έχουν γίνει αλλαγές. Όταν πάω να κάνω κομπίνα, είδες μου λέει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, οπότε είναι bug. Θα φτιάξει το, δεν είναι μετά από λίγο. Ωραία, εκτός από τη διαδικασία κομπίνα υπάρχει και το αντίστροφο, που είναι η ανάγνωση των αλλαγών και λέγεται update. Αντίθετα από το checkout, αυτό δεν αφορά δημιουργία αποδοχείου, αφορά ενημέρωση του παρόντος αποδοχείου που έχω ήδη με τις αλλαγές που έγιναν. Και αυτό που κάνει είναι κατεβάζει οτιδήποτε έχει αλλάξει από τους συναδέλφους μου. Αν δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν θα πάρω τίποτα. Αν έχει αλλάξει κάτι, θα κατεβάσω τις αλλαγές. Ωραία. Οπότε τώρα ας κάνουμε το εξής, να συνδεθώ εγώ. Ναι, άνοιξε αυτό. Ωραία. Εδώ είμαι σε έναν άλλο υπολογιστή τώρα, στο οποίο χρησιμοποιώ Linux και ένα διαφορετικό SVN client. Έχεις εδώ. Ωραία, κάποιος άλλος μηχανικός φανταστείτε είναι στο δικό του υπολογιστή που τρέχει Linux και είναι σε αυτό το συγκεκριμένο φάκελο και βλέπει τα αρχεία λοιπόν που υπάρχουν που ουσιαστικά αυτό είναι το δικό του ομοδοχείο. Μπορεί να δουλεύει εδώ πέρα και να κάνει αλλαγές. Προς το παρόν δεν ξέρει αν έχει κάνει κάποιος άλλος μηχανικός αλλαγές, αλλά κάνοντας SVN update μπορεί να δει ότι πράγματι έχει γίνει μια αλλαγή στο. Ναι, τώρα θα δει ο Πέτρος επειδή έχει καιρό να κάνει update στο συγκεκριμένο, θα δει ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Μάλιστα, εγώ πρόσθεσα κάποια αρχεία στο security, παραδείγματα. Έχει ανέβει όλο το update. Εντάξει, είναι όλες οι αλλαγές που έγιναν. Ας κάνουμε και μία αλλαγή για να φανεί συγκεκριμένη. Άλλαξε το ξανά. Ναι, υπάρχει το Subversion Client. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί για να κάθε μηχανικός ώστε να έχει το ομοδοχείο του. Επειδή κάθε μηχανικός μπορεί να χρησιμοποιεί είτε Windows, είτε Linux, είτε Mac, υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα που τρέχουν στο καθένα. Και να χρησιμοποιήσω εγώ στον δικό μου. Ναι, και μπορείτε να επιλέξετε κιόλας ποιο θέλετε. Δεν έχει φοβερά μεγάλη διαφορά. Εντάξει, τώρα έχει γίνει μια ακόμα αλλαγή εδώ πέρα. Οπότε, όταν θα πάω να κάνω commit και update, θα δω τη συγκεκριμένη αλλαγή μόνο. Ωραία. Και αυτή είναι η βασική διαδικασία εγγραφή και ανάγνωση αρχείων μέσω του Subversion. Κάνοντα SVN update, βλέπετε ότι έχει ενημερωθεί μόνο το συγκεκριμένο αρχείο μα που μα ενημερώνει εδώ πέρα. Ωραία, αντίστοιχα θα γινόταν και αν έκανα update στο άλλο. Ναι. Τι
σε ένα σερβερ. Θα σας πω σε λιγάκι. Πρώτα κάνουμε το meet και μετά κάνουμε update. Πρώτα κάνουμε update για να δούμε τι κάναν οι άλλοι. Δηλαδή, που λέω, με τρει ώρε. Θα το δείξω, θα το δείξω ακριβώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, είναι καλή ερώτηση αυτή. Θα το δούμε αμέσω. Ίσως παρατηρήσετε ότι υπάρχει ένα κρυφό φάκελο .svn μέσα εκεί που έχω κάνει το αμοδοχείο μου. Αυτό υπάρχει σε κάθε υποφάκελο και αυτό που κάνει είναι να αποθηκεύει με τα πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία μου, τα οποία αλλάζω. Όπως την έκδοση που υπήρχε στο σερβερ όταν έκανα το τελευταίο update, έτσι ώστε να μου κοκκινίζει αυτά τα οποία έχουν αλλάξει και μου εμφανίζει ως πράσινα αυτά που δεν έχουν αλλάξει και ουσιαστικά να ξέρει τι ακριβώς έχει αλλάξει. Ωραία. Προχωράω λίγο. Ωραία. Έχουμε τέσσερις περιπτώσεις ουσιαστικά όταν κάνω. Τέσσερις καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ένας μηχανικός και το αμοδοχείο του σε σχέση με τον σερβερ. Εντάξει. Η πρώτη περίπτωση είναι το αρχείο στο αμοδοχείο και το αρχείο στο repository να είναι ακριβώς ίδιο. Στην οποία περίπτωση, αν κάνω update, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Εντάξει, κάνω λίγο στην κονσόλα. Εντάξει, αν κάνω εδώ update τώρα που έχω κάνει ήδη update, δεν έχω αλλάξει τίποτα, δεν έχει αλλάξει κανένα άλλο τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Η δεύτερη περίπτωση είναι να έχω κάνει εγώ αλλαγές τοπικά, αλλά να μην έχουν γίνει αλλαγές στο server. Στην οποία περίπτωση, κάνοντας update, δεν συμβαίνει τίποτα. Αλλά κάνοντας commit, όπως έδειξα, στέλνουμε ουσιαστικά τις αλλαγές μας στον server. Στην τρίτη περίπτωση, εγώ δεν έχω αλλάξει τοπικά τίποτα, αλλά έχει αλλάξει κάποιος άλλος μηχανικός και υπάρχουν αλλαγές στο repository. Στην οποία περίπτωση, αν κάνω update, θα κατεβάσω αυτές τις αλλαγές. Και η τέταρτη περίπτωση είναι, εγώ δεν έχω αλλάξει κάτι και τοπικά, και ταυτόχρονα κάποιος άλλος να έχει αλλάξει κάτι και να το έχει αποθηκεύσει απομακρυσμένα. Στην οποία περίπτωση, αν πάω να κάνω commit, θα μου πει ότι όπου υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα δεν μπορείς να γράψεις γιατί η έκδοσή σου είναι πολύ παλιά. Δεν έχεις κάνει την απαραίτητη ενημέρωση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πρώτα να κάνω update, να κατεβάσω τις αλλαγές, να ενωθούν με τον τρόπο που θα δούμε και μετά να ανεβάσω τις καινούργιες μου αλλαγές που έκανα. Ωραία. Ίσως παρατηρήσετε τώρα που κάνουμε update ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, 32.000, πόσο είναι, 35.000. Αυτός είναι έκδοση. Και από εκεί προκύπτει και όλες η έννοια έλεγχος εκδόσεων. Τι είναι η έκδοση? Η έκδοση είναι ένας αριθμός ο οποίος ξεκινάει από το 1 και κάθε φορά που κάνω ένα commit ή οποιοδήποτε μηχανικός κάνει ένα commit αυξάνεται κατά 1. Οπότε κάθε αλλαγή μου μαρκάρεται με ένα συγκεκριμένο αριθμό. Αν αλλάξω ένα αρχείο, αλλάζει όλο αυτός ο αριθμός. Ο αριθμός αυτός είναι κοινός για το repository μου, δεν είναι για το συγκεκριμένο αρχείο. Οπότε όλο το repository μοιράζεται έναν κοινό αριθμό. Όταν θα κάνω update ή όταν θα κάνω commit, θα δω ποια είναι τελικά αυτή η έκδοση η οποία έγινε update, στην οποία έγινε update ή την οποία έκανα commit. Δείξω λίγο κιόλα. Εδώ που έκανα update, μου δείχνει ότι είμαι στην 35.000 έκδοση, που σημαίνει ότι έχουν γίνει στο παρελθόν 35.000 commits κάποια στιγμή. Όταν θα κάνω το επόμενο commit, θα πάει στην 35.589. Ωραία. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Ωραία. Παρατηρήστε ότι το commit και το update είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες και αν θέλω ουσιαστικά να ανεβάσω τις αλλαγές μου, δεν αναγκάζω κανέναν να κατεβάσει τις δικές μου αλλαγές. Θα πρέπει να γίνεται συνειδητά, ο άλλος θα πρέπει να αποφασίσει πότε είναι έτοιμος να δεχτεί αλλαγές από άλλους. Το οποίο σημαίνει κιόλας ότι μπορεί το ομολογείο μου να είναι σε παλιά έκδοση όσο επεξεργάζω πράγματα και κάποια στιγμή να αποφασίσω να το ενημερώσω. Ωραία. Τα είδαμε αυτά τα δύο clients. Υπάρχουν και άλλα, δηλαδή αν χρησιμοποιείτε Mac υπάρχει το Versions, υπάρχουν και κάποια ακόμα, δεν ξέρω. Αν θέλετε να συζητήσετε τέλος πάντων για αυτά, υπάρχει και το forum να προτείνετε μεταξύ σας clients. Εμείς προτείνουμε αυτά τα δύο που τα χρησιμοποιούμε. Το πρώτο είναι κοινό για Windows, Linux και Mac και είναι σε κονσόλα. Και το δεύτερο είναι μόνο για Windows και είναι το Tortoise.svn και έχει αυτό το γραφικό περιβάλλον που είδατε και είναι λίγο πιο εύκολο για να ξεκινήσετε. Αλλά συνήθως το console είναι πολύ πιο γρήγορο όταν δουλεύετε και το έχετε συνηθίσει. Okay. Εντάξει, θα σας δείξω τώρα και κάποιες εντολές που μπορούμε να κάνουμε στο command line interface SVN. Ναι. Για να παίξει το Tortoise SVN τελικά έχουμε καταστήσει πρώτα το SVN με την console. Όχι, το Tortoise SVN είναι ανεξάρτητος client. Ναι. Απλά αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα RSA κλειδιά θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένα τα εργαλεία του Putty. Μόνο αυτό.
Ωραία. Αν το πούτι δεν ξέρω ποιοι το έχουν δει. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε ουσιαστικά το ίδιο πράγμα με SCP που κάνουμε με το SCP, αλλά ακόμα να τρέξουμε και επιπλέον εντολές στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Το έχετε δει όσοι έχετε δημιουργήσει RSA κλειδιά, ότι από το site του πούτι το έχετε κατεβάσει το πούτι τζέν, οπότε θα το είδατε εκεί πέρα. Η πρώτη εντολή που θα σας φανεί πολύ χρήσιμη είναι το SVN Help. Μπορείτε να μάθετε πληροφορίες για κάποιες εντολές, γράφοντας με αυτόν τον τρόπο το βλέπετε. Δεν ξέρω τι ωραία μια φορά. Μας δείχνει ουσιαστικά τη σύνταξη και μπορούμε να μάθουμε. Αν θέλω να δω πώς κάνω update, γράφω SVN Help update και μου λέει τι κάνει ακριβώς, μου τα εξηγεί όλα αναλυτικά. Οπότε μπορείτε να τα διαβάσετε αυτά και να τα μάθετε. Ωραία. Και μετά με το checkout γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Γράφω SVN checkout το URL που θέλω. Το commit και το update γίνονται πάλι με τον τρόπο SVN commit και SVN update. Τώρα σχετικά με αυτό που ρώτησε ο συνάδελφος, πότε πρέπει να κάνω update, πότε πρέπει να κάνω commit. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε είναι ο εξής. Όταν ξεκινάω να κάνω μια αλλαγή που θέλω, μπορεί να είναι ένα μικρό feature, να προσθέσω μια λειτουργία στο site που θέλω. Ή στο πρόγραμμα, γιατί χρησιμοποιείται για προγράμματα προφανώς, ανάπτυξη desktop προγραμμάτων, ή να διορθώσω κάποιο bug, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι SVN update. Αυτό το κάνω έτσι ώστε αν οι άλλοι έχουν κάνει αλλαγές, να μπορώ να τις δω. Μπορεί κάποιος να το έχει διορθώσει ήδη αυτό, μπορεί να έχει αλλάξει τον κώδικα τον οποίο θέλω εγώ να αλλάξω και δεν θέλω να πατήσω πάνω σε αυτά που έχει κάνει. Το πρώτο βήμα είναι αυτό, η ενημέρωση. Στη συνέχεια το δεύτερο βήμα είναι να κάνω τις αλλαγές που θέλω, το οποίο περιλαμβάνει. Να κάνω ουσιαστικά να επεξεργαστώ τον κώδικα που θέλω τοπικά στα μονοδοχεία μου και πιθανώς να αλλάξω και τη δομή στα χέρια του αγγέλου μου κάνοντας μία από αυτές τις λειτουργίες. Θα τις δούμε. Ωραία, αφού το κάνω αυτό, το τρίτο πράγμα που θα κάνω είναι να δω τις αλλαγές που έχω κάνει και αν τελικά είναι αποδεκτές για να τις στείλω. Μπορώ να συγκρίνω ουσιαστικά τη δική μου έγνωση με αυτή που υπήρχε πριν την αλλάξω. Και τέλος. Μπορώ αν θέλω να τις ακυρώσω. Ναι. Μπορώ να τις ακυρώσω τις αλλαγές που θέλω, που έκανα αν δεν μου αρέσουν, και στη συνέχεια μπορώ να τις στείλω. Πήγα στο 5 λίγο. Στο 6. Εδώ θα άλλαξε να λέω. Είναι 5-6. Ωραία. Ωραία. Και τέλος μπορώ να τις στείλω. Αλλά πριν τη στείλω, συχνά μπορεί να έχει περάσει αρκετός καιρός και να έχουν γίνει αλλαγές στα ιεραρχία. Οπότε μπορεί να γίνει. Πήγαινε πίσω. Εδώ. Μπορεί να χρειαστεί να κάνω ενημέρωση ξανά πριν τη στείλω τις αλλαγές μου. Το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα οι αλλαγές των υπολείπων να ενωθούν με αυτές που έχω κάνει. Με τις αλλαγές που έχω κάνει και να είμαι έτοιμος τελικά να στείλω τις δικές μου αλλαγές. Αυτό συνήθως δεν έχει 6 βήματα. Έχει 3 βήματα. Αυτά. Ενημέρωση, κάνω τις αλλαγές, αποθήκευση. Εκτός από τις αλλαγές που μπορεί να κάνω στο κώδικα, αυτό που μπορώ να κάνω επίσης είναι αλλαγές στη δομή των αρχείων, οι οποίες γίνονται με αυτές τις λειτουργίες. Μπορεί να είναι μία από αυτές τις λειτουργίες. Μπορώ να προσθέσω αρχεία, να διαγράψω αρχεία, να δημιουργήσω φακέλους, να μετακινήσω αρχεία, όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά καταγράφονται επίσης στο ιστορικό του subversion ως αλλαγές. Και θα τα δουν και οι συνάδελφοί μου. Αυτές είναι οι λειτουργίες που αλλάζουν τη δομή των αρχείων. Ας το δούμε λιγάκι σαν παράδειγμα. Ας προσθέσουμε ένα αρχείο, ας πούμε. Εδώ, εντάξει, ας πούμε ότι δημιουργώ ένα αρχείο με τον editor μου. Στο ίσως βάζω. Ωραία. Θα εξεργαστώ ένα αρχείο test.html, ας πούμε. Θα γράψω κάποια πράγματα, αλλά τώρα παρατηρήστε ότι δεν αλλάζει ένα αρχείο που υπάρχει ήδη στα μονοδοχεία των υπολείπων και στο repository. Είναι κάτι καινούργιο, οπότε πρόκειται για αλλαγή δομής αρχείων. Και οπότε θα πρέπει να κάνω τη λειτουργία SVN add. Ωραία. Κάνοντας SVN add, λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει προσθεθεί αυτό το αρχείο. Και άλλαξε και κάποιο αρχείο. Άλλαξε και το. Άλλαξε και στο Select το index. Ναι, το αυτό που αλλάζουμε και πριν. Ωραία, φαίνεται σε όλους. Εκεί πάνω. Ωραία, ωραία. Εντάξει, αλλάζω κάτι στο HTML μου λοιπόν. Ωραία, και τώρα θα δούμε ουσιαστικά αυτό που έδειξα το δεύτερο βήμα, που είναι η, όχι το δεύτερο, το τρίτο, που είναι η προβολή των αλλαγών.
η μία λειτουργία είναι η SVN status, που μου λέει ότι προσθέθηκε το αρχείο test και άλλαξε το αρχείο index. Βλέπετε και ο Πέτρος χρησιμοποιεί τη δημογραφία που είναι το ST, το ίδιο πράγμα είναι. Ωραία, το α σημαίνει ότι προσθέθηκε ένα αρχείο, το m σημαίνει ότι άλλαξε ένα αρχείο και μπορώ να δω και ακριβώς τις αλλαγές που έγιναν χρησιμοποιώντας το SVN diff. Μου λέει ότι άλλαξε αυτή η γραμμή, αφαιρέθηκε αυτή η γραμμή εδώ, ο παλιός τίτλος, και προσθέθηκε η καινούργια γραμμή, το δείχνει με το πλην και με το συν. Ένα άλλο αρχείο μου έχει απλώς ένα συν, που δείχνει ότι προσθέθηκε εκεί η καινούργια γραμμή. Οπότε μπορώ να δω ακριβώς τις αλλαγές και αν είναι ακριβώς αυτό που θέλω πριν το στείλω στους συναδέλφους. Ωραία, και τέλος αυτό που θα κάνω θα είναι ένα SVN commit εδώ πέρα, το οποίο το γράφω και CI, συνταγματικά. Με την παράμετρο M δίνω και ένα μήνυμα. Θέλω. Αυτό είναι το commit. Και το οποίο πρέπει να επικοινωνήσει τελικά με το server και να στείλει την αρχεία. Οπότε αυτό να στείλω, τελικά το αποδοχείο μου πλέον δεν έχει καθόλου αλλαγές. Και αν κάνω SVN status, θα δω ότι δεν έχει καμία αλλαγή. Αν κάνω SVN diff, θα δω επίσης ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ωραία, και επίσης θα δείτε ότι το revision, η έκδοση έχει αλλάξει και έχει αυξηθεί κατά ένα. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω, να δούμε και τα υπόλοιπα. Ωραία, παρατηρήστε ότι όταν κάναμε SVN add, αυτό δεν είχε καμία επίπτωση στους συναδέλφους μου μέχρι να το κάνω commit. Είναι σαν μια επεξεργασία αρχείου τελικά. Το ίδιο ισχύει και τα υπόλοιπα. Και ένα που είναι λίγο περίεργο και οι περισσότεροι το κάνουν λάθος στην αρχή είναι το MKD, ότι όταν φτιάχνετε ένα φάκελο επίσης θα πρέπει να τον προστίθετε στο αποδοχείο σας για να φτάσει τελικά στους υπόλοιπους. Και είναι και συνηθισμένο λάθος συχνά να προσθέσετε ένα αρχείο να δουλεύει τοπικά και αν δεν το κάνετε add, επειδή δεν θα το πάρουν οι υπόλοιποι, δεν θα δουλεύει το site και θα έχουν πρόβλημα. Ναι. Αν κάνουμε ένα φάκελο με τρία καινούργια αρχεία και κάνουμε το φάκελο commit, γίνονται και τα αρχεία ταυτόχρονα. Θα πρέπει να κάνεις SVN add το φάκελο και αυτόματα πως γίνονται SVN add και τα αρχεία, όταν θα κάνεις SVN commit θα σταλούν όλοι. Okay. Ναι. Αυτό ήταν για το scheduled SVN που είναι βρίσκεται μόνο σε όλα. Αν το κάνεις το τόρτο... Το ίδιο πράγμα, και στο τόρτο θα πρέπει να γίνει, δηλαδή δείξω λιγάκι. Αν θέλω εδώ να προσθέσω ένα αρχείο καινούριο και το δημιουργήσω, το ότι δημιούργησα απλά ένα αρχείο, αν πάω να κάνω commit δεν θα μου πει ότι δεν έχω αλλάξει κάτι. Μάλιστα θα το εμφανίζει με ένα ερωτηματικό, κάνε ένα commit να δούμε τι θα γίνει. Πάω να κάνω commit το φάκελο, που μου λέει δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστικά, αυτό το αρχείο δεν είναι version, κανονικά μου το έχει τσεκαρισμένο. Για να γίνει αυτό, κλείστε λίγο αυτό, για να γίνει, ή μπορώ να το τσεκάρω από εδώ ή μπορώ να το κάνω add με αυτόν τον τρόπο από το μενού, το κάνω add. Δηλαδή πρέπει τις αλλαγές των αρχείων να τις δείχνω τελικά στο σύστημα ελέγχου εκδόσεων. Με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα αυτό έχω προσθέσει, μου το εμφανίζει με συν, που σημαίνει ότι δεν έχει σταλεί ακόμα, αλλά έχει προσθεθεί στο αποδοχείο μου. Και είμαι έτοιμος να το στείλω, κάνοντας commit. Οπότε αν κάνω commit, μου λέει ότι προσθέθηκε στο server, που be added, στέλνει ένα τηλεφωνικό του, φτάνω στην επόμενη 20, που είναι 90. Ωραία. Εντάξει. Τα είδαμε αυτά. Λίγο στο SVN status χρήσιμα οι συντομογραφίες, το α ότι προσθέθηκε κάτι, το m ότι άλλαξε, το d ότι διαγράφηκε. Εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες, θα τα δείτε και μόνοι σας. Κάτι χρήσιμο είναι ότι μπορώ να ακυρώσω τις αλλαγές που έχω κάνει τοπικά. Το οποίο σημαίνει ότι αν αλλάξω ένα αρχείο και δεν μου αρέσουν οι αλλαγές που έχω κάνει όταν τις βλέπω με το SVN ST ή με το SVN diff, μπορώ τελικά να γυρίσω στην προηγούμενη έκδοση. Γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσω το Oliver. Θες να το δείξεις και αυτό. Δείξω στο Tortoise που θα φτάνει να είναι πιο εύκολο νομίζω. Ωραία, αλλάζω εκεί πέρα το νέο αρχείο, έχω κάνει αυτές τις αλλαγές και δεν μου αρέσει. Οπότε μπορώ να κάνω, χρησιμοποιήσω την λειτουργία Oliver, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, με παραφέρει στην έκδοση στην οποία είχα κάνει τελευταία update πριν κάνω τις αλλαγές μου. Ωραία, και χωρίς να επικοινωνήσω το server, βλέπετε, τα είχε αποθηκευμένα στο μεταφάκελο αυτό το .svn. Έχω γυρίσει εκεί που ήμουν, να πούμε το κενό αρχείο στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και είναι αρκετά βοηθό για να κάνω undo μεγάλο. Ωραία. Ας δούμε κάποια πιο ενδιαφέροντα πράγματα τώρα.
καταρχάς αυτό που ρώτησε η συνάδελφος προηγουμένως για το πώς θα στήσω ένα SVN server. Υπάρχουν κάποιες επιλογές. Σε περίπτωση που το project σας είναι ανοιχτού κώδικα, μπορείτε να το hostάρετε είτε στο Google Code είτε στο SourceForge. Προσφέρουν δωρεάν subversion servers για τα δικά σας projects, με την προϋπόθεση ότι δίνετε τον κώδικα σας ελεύθερα σε όλο τον κόσμο, να το διαβάσει. Εναλλακτικά, αν θέλετε να έχετε κλειστό κώδικα, υπάρχουν και εμπορικές λύσεις που είναι το Beanstalk, αλλά και άλλες, που με κάποια μηνιαία συνδρομή έχετε SVN server εκεί πέρα. Αλλά μπορεί να ζητήσετε και το δικό σας SVN server, το οποίο είναι δωρεάν, απλά έχει κάποια διαδικασία μικρή. Πρέπει να φροντίσετε να είναι πάντα online προφανώς, το οποίο έχει και κάποιο κόστος. Αλλά αν έχετε ένα server που είναι web server, μπορείτε να το συνδυάσετε και να είναι και SVN server. Ωραία. Έχει νόημα να στήσει κανείς το SVN server τοπικά, στο local host, για version επιβολή. Ναι, μπορείτε να το κάνετε. Κοιτάξτε, σε ατομικά project αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Να δουλεύει κανείς στήνοντας τοπικά έναν SVN server. Τώρα, όταν δουλεύετε σε μια ομάδα, το πρόβλημα με αυτό είναι ότι έχετε δυναμικό IP, μπορεί ο υπολογιστής να είναι κλειστός, οπότε χρειάζεται συνδυασμό. Ναι, υπάρχουν στο site του σεμιναρίου στο σημερινό μάθημα. Υπάρχει ένα link που λέει εμβάθυνση, που λέει εμβάθυνση και έχει όλες τις οδηγίες για το πώς να στήσετε SVN servers και να κάνετε και τις πιο προχωρημένες λειτουργίες του SVN που δεν θα τις δείξουμε τόσο πολύ σήμερα. Αυτό. Ναι, οπότε υπάρχουν όλα αυτά. Είναι στα αγγλικά βέβαια. Α, εντάξει. Νομίζω οι περισσότεροι μπορούν να ακολουθήσουν. Ωραία, αυτές είναι οι λύσεις για SVN server. Ας δούμε τώρα και σχετικά με την άλλη ερώτηση, τι γίνεται τελικά, πώς γίνεται αυτή η ένωση στον κώδικα όταν και οι δύο αλλάζουμε το ίδιο τμήμα αρχείου. Εντάξει, εδώ επαναλαμβάνω το πρόβλημα ότι και ο Α και ο Β κάνουν update σε ένα αρχείο, αλλάζουν και οι δύο το ίδιο αρχείο τοπικά στο ομολογείο τους, στέλνει ο Α τις δικές του αλλαγές, πάει ο Β να στείλει τις δικές του αλλαγές, του λέει ότι έχει πρόβλημα και ουσιαστικά αυτό που γίνεται μετά ο Β κάνει update για να πάρει τις αλλαγές που έγιναν εδώ μεταξύ. Και τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, η συνηθισμένη περίπτωση είναι ότι οι δύο αλλαγές δεν είναι συμβατές. Στην οποία περίπτωση το subversion φροντίζει να τις ενώσει σε ένα κοινό αρχείο. Και χωρίς να μας λέει ότι τελικά ενημερώθηκε και έχω ένα αρχείο το οποίο έχει τις αλλαγές ενωμένες και είναι ακριβώς όπως το θέλω συνήθως, το οποίο μένει μετά να το κάνω commit και έχει αυτό που έκανα. Θα το κάνουμε λίγο να το δούμε. Ωραία, άλλαξε ένα το γυρίσκο, έχει πολλά πράγματα. Ωραία, αν είναι αυτό το αρχείο που έχει αρκετά πράγματα μέσα, ας πούμε ότι ένας μηχανικός... Ναι. Ας πρέπει να αρχίσω να δουλεύω κάνω ένα update. Τώρα, ένας μηχανικός, ας πούμε ότι διαγράφει εντελώς την γραμμή τίτλου και το αποθηκεύει τοπικά. Αλλά ταυτόχρονα ένας άλλος μηχανικός, στο δικό του υπολογιστή, αυτό που κάνει, αλλάζει, κάνει και ένα update εδώ πέρα. Εντάξει, παρατηρήστε ότι ο άλλος μηχανικός δεν έχει κάνει ακόμα commit, δουλεύει ταυτόχρονα τις αλλαγές του, έχει διαγράψει τον τίτλο και ταυτόχρονα ένας άλλος μηχανικός πάει και κάνει τις αλλαγές στο ίδιο αρχείο, αλλά όχι στην περιοχή του τίτλου. Η περιοχή του τίτλου φαίνεται σαν να έχει υπάρξει και αλλάζει εκεί πέρα πιο αργά, μια γραμμή πιο κάτω. Ωραία. Οπότε πάει ο πρώτος να κάνει commit. Το πρώτος βέβαια μπορεί να κάνει commit κανονικά, γιατί ο server δεν ξέρει ότι οι δύο άτομα έχουν κάνει ταυτόχρονα την αλλαγή. Έγινε λοιπόν αυτή η αλλαγή. Ας την περιμένουμε. Ναι. Ωραία, οπότε στέλνατε αυτή η έκδοση μια χαρά. Αλλά όταν πάω εγώ να κάνω commit τη δική μου έκδοση, θα μου πει ότι είναι out of date το αρχείο μου, είναι πολύ παλιό, δεν έχω ενημερώσει το αρχείο μου όπως θα έπρεπε. Μου λέει, έχω πρόβλημα εδώ πέρα, είναι out of date το συγκεκριμένο αρχείο. Και μου λέει ότι πρέπει να κάνω update πρώτα. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι εδώ θα κάνω ένα update για να πάρω τις αλλαγές του άλλου. Και μου λέει με πράσινο ότι έχουν ενωθεί οι αλλαγές που έχουμε κάνει και οι δύο. Οπότε αν κοιτάξω τώρα το αρχείο θα δω ότι έγινε και αυτό που είχα κάνει εγώ και αυτό που είχε κάνει ο άλλος. Βλέπετε έχει αλλάξει αυτό σε εφαρμοστικό και η διαγραφή του τίτλου που είχα κάνει δούλεψε κανονικά. Ναι. Αν έχουν κάνει και δύο αλλαγές στο ίδιο πράγμα, τι ναι. Γίνεται. Θα το δούμε μετά το διάλειμμα. Okay. Ας κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα. Λοιπόν,
Θα δούμε λίγο κάποια τελευταία πράγματα για subversion τώρα. Βασικά την πιο δύσκολη περίπτωση την ανέξεων. Θέλω να σας δείξω και λίγο το blame που είδαμε στην αρχή. Και μετά θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά αυτό που θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, το workshop. Ξεκινήσουμε να φτιάξουμε σήμερα την βάση δεδομένων. Και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι εξής. Αν είχατε δει το πρόγραμμα του σεμιναρίου, αρχικά ήταν να αφιερώσουμε δύο μαθήματα στο workshop. Δηλαδή 4 ώρες, 2 και 2 ώρες. Αλλά επειδή έτσι θα πήγαινε η παρουσίαση των τελικών εργασιών σχεδόν μέσα στην εξεταστική, είπαμε να το αφήσουμε το τελευταίο που θα κάνουμε το workshop να το κάνουμε παρουσίαση των εργασιών για να τελειώσουμε 5 μέρες νωρίτερα. Οπότε θα ξεκινήσουμε σήμερα για να προλάβουμε να τελειώσουμε. Δεν θα έχουμε εντάξει πάρα πολύ δύσκολα πράγματα για subversion. Μπορείτε να τα ψάξετε και μόνοι σας τα υπόλοιπα. Η βασική ιδέα ήθελα να σας δώσω εδώ πέρα. Ας δούμε όμως 2 πράγματα για τελευταία για subversion. Αυτό που είναι και η απορία που τέθηκε στην αρχή. Τι γίνεται αν αλλάξω την ίδια περιοχή του αρχείου μαζί με έναν συνάδελφό μου ταυτόχρονα. Αυτό λέγεται μη επιλύσιμη διένεξη, conflict. Οδηγεί ουσιαστικά σε πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί από κάποιον άνθρωπο, δεν μπορεί να λυθεί από το μηχάνημα. Γιατί πρέπει να συνεννοηθούν και να αποφασίσουν ποια είναι η σωστή έκδοση μεταξύ τους. Ας το κάνουμε να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό που γίνεται είναι και οι βιομηχανικοί κάνουν ένα up και ενημερώνουν το αποδοχείο τους ώστε να έχουν και η τελική έκδοση και θέλουν να διορθώσουν το ίδιο bug, ας πούμε, και προσπαθούν να το κάνουν ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Ωραία, οπότε και οι δύο πιστεύουν ότι έχουν την τελευταία ενημερωμένη έκδοση, πράγματι την έχουν. Και πάει ο ένας και κάνει μια αλλαγή. Πράγματι, εδώ κάποιος ανακάλυψε ότι ο τίτλος λείπει, ας πούμε. Α, εντάξει, ωραία. Είναι λάθος ο τίτλος, ας πούμε. Προσπαθεί να το διορθώσει ο ένας. Ο ένας το κάνει με ελληνικά, ο άλλος το κάνει με γκρίκλεις, ας πούμε. Και δεν ξέρουμε τελικά ποια είναι η σωστή έκδοση. Πάλι λοιπόν στην ίδια γραμμή. Έχεις κάνει update εδώ. Αλλαγή 1 με γκρίκλεις, χωρίς γκρίκλεις. Πάει ο ένας να κάνει κομμή, το κάνει με ελληνικά, χωρίς πρόβλημα. Αλλά ο άλλος έχει κάνει αλλαγή στην ίδια γραμμή και θα έχει πρόβλημα. Προφανώς εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να μας κάνει αυτόματα το merge, όπως μας το έκανε πριν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κομμή εδώ πέρα και παρατηρούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μας λέει καταρχάς αυτό που μας έλεγε πριν ότι είναι out of date και θα πρέπει να το ενημερώσουμε. Όταν θα πάρω να το ενημερώσω όμως, θα δούμε ότι έχει αλλάξει η ίδια περιοχή με διαφορετικό τρόπο, για το οποίο χρειάζεται πλέον επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας από κοντά και να συζητήσουμε. Και μας λέει conflict. Ωραία, όταν έχω conflict λοιπόν, τι συμβαίνει. Πάμε στα αρχεία του φακέλου που έχει γίνει το conflict και μου λέει, μου βγάζει ένα θαυμαστικό και έχει ουσιαστικά. Έχει 4 αρχεία. Έχει την έκδοση, θέλω να πω, έχει ένα αρχείο το οποίο τα περιέχει όλα, που ουσιαστικά προσπάθησε να φτιάξει το merge αλλά δεν κατάφερε. Έχει το php.my που είναι η δική μου έκδοση που δεν κατάφερα ποτέ να κάνω commit. Έχει την έκδοση στην οποία είχα κάνει update πριν κάνω τις αλλαγές μου και έχει την έκδοση του άλλου, την οποία κατάφερα να κάνω commit. Άμα ανοίξω οποιοδήποτε από αυτά, μπορώ να δω ακριβώς τι έχει εκεί πέρα, δηλαδή εδώ θα είναι η αλλαγή του άλλου. Εδώ βλέπουμε ότι η αλλαγή του άλλου το έχει κάνει με τρίκλειξη, παρατηρώ ότι το διόρθωσε με άλλο τρόπο. Αν πάω στο άλλο, στο προηγούμενο θα δω ότι εκεί δεν έχει γίνει καθόλου η αλλαγή, δεν έχει γίνει, ενώ στο τελεία mine που δεν έχει γίνει, που δεν πήγε ποτέ στο server τελικά, βλέπω ότι έχω κάνει τη δική μου αλλαγή. Και αν πάω στο αρχείο index τηλεπίσπη, θα δω μια προσπάθεια να γίνει merge, η οποία πέτυχε, και μου το δείχνω αυτού του χαρακτήρε εδώ πέρα, που λέει ότι αυτό το τμήμα ξέρει είναι αυτό που έγραψε εσύ, ενώ το άλλο είναι αυτό που είναι στην 35592. Και βλέπω εγώ ότι πήγαμε να αλλάξουμε το ίδιο αρχείο και τελικά αποφασίζω ποια αλλαγή είναι σωστή. Μπορεί να γράψω, ας πούμε, το. Λέω τελικά να είναι με μικρό, αλλά δεν είναι με ελληνικά. Το άλφα να είναι με μικρό, αλλά δεν είναι με ελληνικά. Γιατί και οι δύο έχουν δίκιο. Οπότε ας το γράψω έτσι και να το κάνω με άλφα μικρό εκεί πέρα. Επειδή όλο αυτό έχει μάθει μικρό. Ωραία. Και το αποφυγεύω. Και ο τρόπος με τον οποίο τώρα το λύνω αυτό είναι να κάνω δεξί κλικ στο αρχείο που έχω αλλάξει. Όχι, πάνω στο index. Ωραία. Και επιλέγω εκεί resolve, γιατί το έχω λύσει το πρόβλημα. Ναι. Μου λέει ότι αυτό που είδα conflict, πλέον δηλώνω συνειδητά ότι είδα αυτά που έχω που έχουμε αλλάξει και οι δύο και έχω ένα πρόβλημα. Μου λέει το marker πλέον ότι είναι εντάξει, τα έχει κοιτάξει και πλέον μπορείς να το κάνεις commit
και ο άλλος να πάρει την δική σου αίτηση. Αν εν τω μεταξύ ο άλλος πήγε να κάνει και άλλες αλλαγές, πάλι θα πει out of date, έτσι. Οπότε μπορώ πλέον να κάνω commit και ο άλλος θα ανεβάσει την σωστή αίτηση που περιέχει και τις δύο αλλαγές ή τελικά αυτό που αποφασίστηκε ότι είναι σωστή. Ωραία. Ναι. Ναι, ας πούμε για αυτό λιγάκι. Εντάξει, να δούμε λίγο, θέλω να δούμε λίγο το play πρώτα. Έχουμε κάποια αρχή που έχουμε ξεχαστεί πολλά άτομα. Το index, το... Ναι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο, αυτό που είπαμε πριν, δεν υπάρχει τέτοια διαφάνεια σε αυτό, αλλά ήθελα να σας το δείξω λιγάκι. Λέγεται blame ή prayer. Ουσιαστικά μπορώ σε ένα κώδικα να δω ποιος έχει γράψει κάθε γραμμή κώδικα. Είναι αρκετά χρήσιμο για να δω ποιος προκάλεσε ένα bug και να του μιλήσω ή να ρωτήσω γιατί έγραψε αυτό το τμήμα κώδικα εδώ πέρα. Αν έχω μια μεγαλύτερη ομάδα, δεν είναι πάρα σαφές αυτό. Εδώ είναι ένα από τα δικά μας project που δουλεύουμε με την ομάδα μου. Ένα αυτό το αρχείο, βλέπετε τα εξαιρετικά κώδικα. Και θα δούμε ουσιαστικά ποιος έχει γράψει τι. Αν κάνω ένα blame, λογικά θα έχω γράψει αρκετά από μέσα. Ωραία. Και εδώ μου λέει ουσιαστικά τι να έχω να κοιτάξω, αλλά τώρα θα πάει στο server και θα κατεβάσει ουσιαστικά όλες τις αλλαγές που έχουν κάνει οι υπόλοιποι. Θα πάει κάποια ώρα, οπότε μεταξύ ας συνεχίσουμε λίγο αυτά που έχουμε ξεχαστεί. Εντάξει. Καλά. Α, ορίστε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ το έχουμε αλλάξει τρεις μηχανικοί. Ο ένας είναι ο Κόρβος, ο άλλος είναι εδώ και ο άλλος είναι ο Πέτρος. Κάθε γραμμή που θα βλέπετε σε ποιο revision έχει φτιαχτεί, φαίνεται στην τέρμα αριστερή στήλη και στην μεσαία στήλη βλέπετε ποιος έχει γράψει το τμήμα κώδικα, την αντίστοιχη γραμμή, ποιος έχει κάνει την πιο πρόσφατη αλλαγή. Εντάξει, και βάζοντας το ποντίκι ουσιαστικά πάνω από κάποια έκδοση, ας πούμε βλέπουμε στην ίδια έκδοση τι άλλο έχει φτιαχτεί, το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο, τελικά μπορώ να δω, να έχω μια πολύ καλή εικόνα για το πότε φτιάχτηκε το κάθε τι. Α, ναι, και κάνοντας το. Βάζοντας το ποντίκι πάνω από την έκδοση, βλέπω και το μήνυμα που έγραψε όταν έκανε το συγκεκριμένη αλλαγή. Ο συνάδελφός. Και αυτό λέγεται blame ή praise για τους ευθύνητους λόγους. Άμα κάποιος προκαλέσει ένα bug και θέλω να δω ποιος το έφτιαξε, χρησιμοποιώ αυτή τη λειτουργία. Αν κάποιος έχει κάνει κάτι ωραίο και θέλω να δω ποιος το έφτιαξε, υπάρχει το praise. Κάνει την ίδια δουλειά. Ωραία, εντάξει. Νομίζω είναι εμφανέ. Α, υπήρχε και άλλο ένα εκεί πέρα. Εντάξει, ωραία. Ας δούμε τώρα και λίγο πώς γυρνάω στο προηγούμενο revision. Ναι, ας δούμε και το log. Τώρα κάποια στοιχεία έτσι για το ιστορικό των αρχείων, θα να σας δείξουμε. Ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνει βέβαια αυτό, αν έχει ξέρω το log. Ναι. Ωραία, με την λειτουργία στο log μπορώ να δω το παρελθόν ενός αρχείου. Και διαβάζοντας το server, παίρνω αυτό που έχουν αλλάξει. Και εδώ βλέπουμε τις τελευταίες αλλαγές που έκανε ο Πέτρος σήμερα και κάποιες άλλες αλλαγές που θα κάνει εγώ στο παρελθόν, στο ίδιο αρχείο. Βλέπετε εκεί πέρα σε αυτό το commit που θα κάνει, πρόσθεσα το SQL quiz και αυτό φαίνεται εκεί πέρα στο μήνυμα. Και ανέβασα και το source of the state, οπότε δημιουργήθηκε αυτό το αρχείο. Και βλέπουμε και τα μηνύματα κάτω, κάποια είναι και ένα μηνύματα. Και μάλιστα μπορώ και να κατεβάσω την αντίστοιχη έκδοση για να δω πώς ήταν εκείνη τη στιγμή. Πολύ εύκολο. Ωραία. Εντάξει. Ας δούμε. Είδες ποιο είναι το revision του πρώτου αρχείου. Ωραία. Ας δούμε και πώς πάω στο πηγαίο κώδικα ενός αρχείου σε μια παλιότερη έκδοση. Βλέπω ότι αυτό το αρχείο δημιουργήθηκε στην έκδοση 34996. Εντάξει, οπότε έστω ότι θέλω να γυρίσω πίσω σε αυτή την παλιά έκδοση για να δω πώς ήταν τότε. Αυτό που θα κάνω έστω ένα update, αλλά όχι στην τελική έκδοση, στην νεότερη, αλλά σε μια προηγούμενη. Θυμάσαι ποιο είναι, 34996. Εντάξει, 34996. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία αυτή που λέει update to revision. Γράφουμε εκεί πέρα ποια έκδοση μας ενδιαφέρει. 34 και μια έκδοση. 34.
Ωραία, τι πάρα να μας ενημερώσει το αρχείο και θα μας το γυρίσει στο παρελθόν για να δούμε πώς ήταν ο podcast τότε. Ότι είναι λίγο χειροποίητη το να πάμε πίσω στην εργασία. Ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο log που ανοίξαμε πριν, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ πάνω στο οποίο ορίζει αυτή η λίστα. Ναι. Απλά δεν το αποθηκεύει, το εμφανίζει. Δεν είναι το αποθηκεύει στο αρχείο. Ναι, τώρα να πάω και κοιτάξω αυτό το αρχείο, θα μου πει ότι θα δω ότι είναι η παλιότερη είδηση που δεν λείπει ο τίτλο όπω βλέπετε. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα, δεν λείπει πολλά πράγματα που είχα φτιάξει εδώ πέρα. Ωραία, εντάξει, να συνεχίσουμε λίγο τις διαφάνειες για να ξεκινήσουμε και το σχήμα του workshop. Ωραία, εντάξει, αυτή είναι ο τρόπος που δείξαμε ότι κάνουμε resolve, εντάξει. Παρακαλώ. Αν αλλάξουμε το ίδιο κομμάτι τώρα και βάλουμε την ίδια αλλαγή, πώς θα γίνει? Το merge flow κανονικά είναι μία από τις εύκολες διανέξεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και μάλιστα συμβαίνει κιόλας αρκετές φορές. Ένα τυπογραφικό, ας πούμε, μπορεί να διαρθρωθεί από δύο άτομα ταυτόχρονα. Ωραία, εντάξει. Είδαμε και τα μηνύματα από μην. Τι ρόλο παίζουν, μπορώ να δω στο ιστορικό ακριβώς τι αλλαγή έγινε πότε και τι σημασία είχε. Εντάξει, προχωράμε το παρακάτω. Είδαμε και το SMB Log. Εντάξει. Και το Update Vision. Εντάξει, με αυτή την εντολή εδώ πέρα κάνω update χρησιμοποιώντας το CLI και το Microsoft Interface. Ενώ στο Torres το κάνουμε με τον τρόπο που είδαμε. Λοιπόν, έχω την πιο σημαντική διαφάνεια του σεμιναρίου από πίσω από αυτό. Εντάξει, αυτή τη διαφάνεια νομίζω ότι μπορείτε να την καταλάβετε τώρα που έχετε μια εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού. Είναι το μυστικό της δουλειάς, ας πούμε. Αν, το κάνετε, αν δεν το κάνετε, θα το ανακαλύψετε με άσχημο τρόπο και κάποια στιγμή θα μάθετε να το κάνετε. Αλλά αν το κάνετε, αν το κάνετε από την αρχή, θα κάνετε πολύ πιο εύκολη τη ζωή σας. Εντάξει, είναι κάποια tips. Εντάξει, το πρώτο είναι να χρησιμοποιείτε version control πάντα στα project σας. Το οποίο το είδαμε και σήμερα, πώς χρησιμοποιείται. Το δεύτερο λέει να κρατάτε μια λίστα με τα bugs στα project σας. Αρχικά μπορείτε να το κάνετε σε ένα TXT ή σε ένα Excel. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Το track, ας πούμε, είναι ένα χρήσιμο πολύ ωραίο. Περισσότεροι προγραμματιστές όταν ξεκινάνε πιστεύουν ότι μπορούν να θυμούνται ποια bugs υπάρχουν. Αυτό είναι αδύνατο. Εγώ το επόμενο πρωί ξεχνάω αυτά που θυμόμουν την προηγούμενη μέρα. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να τα κρατάτε. Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης να διορθώνετε τα bugs πριν να γράφετε νέο κώδικα. Γιατί η διόρθωση ενός bug έχει όλο και μεγαλύτερο κόστος όσο το αφήνετε να υπάρχει στα κώδικά σας. Αν τη στιγμή που το γράψετε πάτε και το διορθώσετε, θυμάστε ακριβώς τι το προκαλούσε, μπορείτε να το διορθώσετε. Αν το αφήσετε δύο εβδομάδες, θα πρέπει να πάτε στα κώδικα να θυμηθείτε τι ακριβώς έκανε και να πάτε να το διορθώσετε τότε. Επίσης ο κώδικας μέχρι τις δύο εβδομάδες μετά μπορεί να αλλάξει από κάποιον άλλο συνάδελφό σας και να πρέπει να καταλάβετε τον κώδικα του συναδέλφου σας, που είναι πολύ πιο δύσκολο από το ότι να καταλάβετε τον δικό σας. Οπότε όταν υπάρχουν bugs, μην κάνετε άλλα πράγματα, διορθώστε τα bugs πρώτα. Να έχετε ένα πλάνο, στόχους, αν θέλετε να φτιάξετε ένα προτζεκτάκι, οτιδήποτε και είναι, από το να είναι μια ομάδα τριών ατόμων μέχρι εκατοντάδες. Θα πρέπει να έχετε ένα πλάνο και να το κρατάτε ενήμερο. Μπορεί να είναι ένα TXT αρχείο με τα πράγματα που θέλετε να κάνετε. Το είδα και σε κάποιες ομάδες που το κρατάνε αυτό, είναι πολύ καλό. Θα σας βοηθήσει να ξέρετε τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε. Και το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε είναι ότι δεν θα φτιάχνετε άχρηστες λειτουργίες. Θα φτιάχνετε αυτές που είναι πιο σημαντικές πρώτα. Γιατί οι προγραμματιστές συχνά φτιάχνουν λειτουργίες οι οποίες είναι πολύ διασκεδαστικές να τις κατασκευάζουμε, αλλά τελικά αυτά που είναι πιο σημαντικά μπορεί να μην γίνουν αν δεν έχουν ένα καλό πλάνο. Και το τελευταίο είναι να έχετε το API σας σε κείμενο πρώτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πριν αναπτύξετε μια βιβλιοθήκη, ας πούμε, σε PHP, καθίστε και γράψετε τα ονόματα των συναρτήσεων που θέλετε να ορίσετε, τι παραμέτρους παίρνουν, τι επιστρέφουν, τι δουλειά κάνουν, χωρίς το πώς το κάνουν. Και σκεφτείτε αν αυτό είναι αυτό που θέλετε. Γιατί όταν θα υλοποιήσετε τον κώδικα σας, το να αλλάξετε το ποιες συναρτήσεις έχετε και τι κάνει κάθε μήνα είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολο. Αν τα γράψετε μια φορά στο χαρτί, μπορείτε να τα συζητήσετε και με τους συναδέλφους σας και να δείτε είναι αυτό που χρειάζομαι τελικά, χωρίς να έχετε γράψει ούτε μια γραμμή κώδικα. Οπότε, αν ακολουθείτε αυτά τα tips, νομίζω ότι θα κερδίσετε πολύ χρόνο. Είναι κάποια μικρά μυστικά. Μπορεί να μην φαίνονται πολύ σοβαρά, αλλά αν δεν τα κάνετε, θα το μετανιώσετε. Εντάξει, αυτά είχα να σας πω. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τώρα το χρόνο που έχουμε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι.
Έχω 20 λεπτά, ναι, ωραία. Θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την εφαρμογή που θα φτιάξουμε ουσιαστικά στο επόμενο μάθημα, να ξεκινήσουμε το σχήμα μας. Ναι, μπορείτε να συνεργάζεστε. Εντάξει. Η εφαρμογή μας που θέλουμε να σας δείξουμε στο workshop είναι μια εφαρμογή στην οποία υπάρχει ένα σύστημα χρηστό, υπάρχει η δυνατότητα να ανεβάζει κανείς εικόνες και μπορεί να τις μοιράζει με τους φίλους του. Άρα υπάρχει μια λίστα με φίλους και επίσης κάθε χρήστη μπορεί να κάνει σχόλια πάνω στις φωτογραφίες άλλων χρηστών. Και θα θέλαμε επίσης στην κεντρική σελίδα να βλέπουμε τις φωτογραφίες που έχουμε ανεβάσει οι φίλοι. Οπότε αυτή είναι η ιδέα. Θα ήθελα καταρχάς να αναπτύξουμε μαζί το σχήμα της βάσης για να καλύψουμε αυτές τις απαιτήσεις. Θέλει κάποιος να πει κάποια ιδέα για το πώς θα είναι η MySQL βάση για κάτι τέτοιο, για κάποιο τέτοιο πρόγραμμα. Τι θα χρειαστούμε να κάνουμε, ένα πίνακα, ας πούμε, αρχικά. Ναι. Ωραία, ένας πίνακας θα είναι οι χρήστες μας. Ποιος θέλει να πει τι παιδιά να έχουμε εδώ πέρα, στους χρήστες. Username, password. Ναι. Και μετά να μας κάνουμε κάποια δεδομένα στα email, email, ωραία. Και αν μετά κάποια δεδομένα στα email, για τους χρήστες. Username. Ωραία, βάλουμε και το όνομά του. Ωραία, τι άλλο σου πει να τις φωτογραφίες, ένα φωτο ID, ένα βίντεο, ποιος συνέχισε, και ποιος έδωσε το βίντεο. Ναι. Α, ωραία. Να έχουμε και μια ημερομηνία που ανέβηκε. Ωραία, δεν ξέρω να γράφω τα πράγματα. Ναι. Σε κάποιο χώρο στο δίσκο ή μπορούμε να τις αποθηκεύουμε στην βάση. Ναι, μία πρόταση εδώ, είναι ένα δίλημα αυτό. Συνήθως τις αποθηκεύουμε στο δίσκο, γιατί αλλιώς η βάση μας γίνεται πολύ μεγάλη και δυσκίνητη. Οπότε δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο πέρα. Αυτό μπορούμε να τις αποθηκεύουμε με βάση στο ID. Ναι. Ένα πίνακα με friends. Ωραία, friends. Και άλλο ένα με friends with friends. Και friends. Ωραία. Συμφωνώ με αυτό. Υπάρχουν εναλλακτικές ίσως σε αυτό το σχήμα, ναι. Στους users θα μπορούσαμε να έχουμε... Για πάρουμε users τους fans. Εδώ δηλώνω κάποιους χρήστες που έχουν φτιάξει ένα Facebook. Εδώ είναι friends, ποιοι είναι οι φίλοι μου στο Facebook δηλαδή. Επειδή έχουμε ένας χρήστης, μπορεί να είναι φίλος πολλούς. Ναι, σωστό. Εννοούσε okay, friendships, δηλαδή να γράφει το όνομα του χρήστη και του άλλου χρήστη. Εδώ έτσι. Θέλεις να έχεις ένα σαφέλιμο, κάθε χρήστη να έχει πάρει ένα πίνακα. Ναι, ναι, οκ, okay, ναι, θέλεις. Τι παιδιά θέλεις να βάλω εδώ. Friend 1, friend 2. Και τι θα αποθηκεύω. Το ID του ενός φίλου και το ID του άλλου φίλου. Ναι, εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε follow. Αν το κάνουμε follow, δεν χρειάζεται. Τι πράγμα. Εντάξει, αν θέλω να έχω request, μπορώ να έχω ένα ξεχωριστό πίνακα με request ή εδώ να έχω ένα παιδί που να μου δείχνει αν έχει ολοκληρωθεί η φιλία, δηλαδή η complete, α πούμε. Το οποίο μπορεί να πάρει yes no. Όχι yes no. Ένα αν ο ένα έκανε στον δύο, δύο αν ο δύο έκανε στον ένα και τρία αν έχει αποδεχτεί και είναι αμοιβέ. Αλλά αν δεν έχω, αν έχω, αν έχω friends και followers, αρκεί αυτό. Αυτό είναι ο following. Follower και following. Και αυτά είναι η user ID. Ωραία. Κάποια άλλη γίνεται ξεχνιόζονται. Ναι. Τα σχόλια. Ναι. Ωραία. Και τέτοια είναι η
αφαιρέσουμε και τους τύπους εδώ πέρα, αυτό θα είναι όλο εγκριμένο. Εδώ δεν χρειαζόμαστε ID, από ό,τι φαίνεται. Μπορούμε να έχουμε βέβαια. Ας το βάλουμε εντάξει, γιατί όσοι έχουμε δείξει μέχρι στιγμής έχουμε ID. Εντάξει, ας το δείξουμε με την ευκαιρία. Εντάξει, ας έχουμε όσο προτείνουν τη ID το ζεύγο σε αυτό. Αυτό εδώ μπορεί να είναι προτείνουν τη ID. Εδώ το προτείνουν τη ID θα είναι αυτό. Εδώ θα είναι αυτό. Και εδώ θα είναι αυτό. Οπότε εδώ δεν έχουμε κανένα λόγο το ίδιο με αυτό το ίδιο. Ναι. Στα comments, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα παιδί για την ημερομηνία. Ναι, ωραία. Σωστά. Ωραία, ας δώσουμε και τύπους. Ναι. Μέσα στο friendship θα κρατάμε έναν το φίλο καθενός χρήστη ή θα κρατάμε για κάθε χρήστη μια λίστα με τους φίλους του. Ποιος θέλει να απαντήσει αυτήν την ερώτηση. Ναι. Θα κρατάμε δύο πίνακες μέσα στον πίνακα Friendships που θα έχουν βασικά ένα πίνακας είναι με δύο πια, με δύο θέσεις. Στην μία θα έχουμε το user ID του ένα, του ενός, και το user ID του άλλου. Ωραία, υπάρχει μια διαφωνία εδώ ανάμεσα στους αδέλφους. Ο ένας λέει να έχουμε ένα πίνακα ουσιαστικά που να έχει συνδυασμούς, δηλαδή ο ένα ακολουθεί τον δύο, ο δύο ακολουθεί τον τρία, επίσης ο ένα ακολουθεί αυτό τον τρία. Αυτή είναι η μία περίπτωση, δηλαδή follower following. Και άλλη πρόταση είναι να έχουμε follower. Να είναι 1, 2, 3. Και όταν έχουμε following να είναι κάτι τέτοιο που θέλω να κάνω. Ο 1 ακολουθεί τον 2 και τον 3. Ο 2 ακολουθεί το 3, ο 3 ακολουθεί το 5, 7, 11, 13. Ναι. Δεν είναι πιο γρήγορη η πρόταση της data please, από το να χωρίσεις όπου θα αναπτύσεις τα... Ποιο πιστεύεις ότι είναι πιο γρήγορη. Ναι. Το δεύτερο, διότι το πρόταση είναι πολύ πιο μεγάλο σαν πίνακας. Ναι, λες στην άποψη ότι αυτός ο πίνακας θα έχει πιο πολλές εγγραφές από ότι αυτός. Άρα αυτό είναι πιο γρήγορο. Διαφωνεί κάποιο. Αυτό. Ναι. Ανάλογα τι ψάχνουμε. Δηλαδή, αν ψάχνουμε ποιο έχει φίλο ποιον, τότε θα χρειαζόμαστε τον πρώτο. Αν αυτό που θέλουμε να ψάξουμε είναι τι φίλου έχει ένα συγκεκριμένο χρήστη, μα βολεύει το δεύτερο. Ο συναδέλφο εδώ λέει ότι υπάρχει μια οντολογική διαφορά σε αυτά τα δύο. Το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι αυτό μα επιτρέπει μεγαλύτερο πλήθο ερωτημάτων. Είναι πιο. Περιέχει μεγαλύτερη σημασία από αυτό. Γιατί μπορώ να δω ποιο είναι εκείνο ο οποίο ακολουθεί τον 2, πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τον 2, ενώ εδώ δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοια ερωτήματα εύκολα. Επίσης, σχετικά με την. Ναι, αλλά βασικά στο πρώτο δεν έχουμε το εξής πρόβλημα, ότι αν ψάχνουμε πόσοι ακολουθούν τον 2, ναι. Το πρώτο κελί παράδειγμα δεν δείχνει ότι ο 2. Ποιο ακολουθεί ο 2, το πρώτο κελί δεν δείχνει ότι ο 2 ακολουθεί τον 1. Σωστά. Αλλά μπορώ να απαντήσω και στις δύο ερωτήσεις. Μπορώ να απαντήσω και εσύ. Πρέπει να τα ψάχνουμε δηλαδή δύο φορές, δεν πρέπει. Εγώ μπορώ να ψάξω καθόλου. Μπορώ να ψάξω μόνο ποιος ακολουθεί ο δύο και τίποτα άλλο. Ναι. Αλλιώς μπορώ να κοιτάξω σε όλο. Ναι. Στο πέρα αυτού, το δεύτερο πρέπει να χρησιμοποιήσετε και να βάλετε το συνάρτηση PHP για να χωρίσει το. Σωστό. Το μόνο σου το σωστό. Λέει ο συνάρτηση κάτι πολύ σημαντικό εδώ πέρα. Αυτό ουσιαστικά δεν αναπαριστά αυτό που εννοούμε. Δηλαδή, εδώ η βάση δεδομένων είναι πιο περιεκτική. Το είπε ξανά στην άποψη εδώ. Λέμε περισσότερα πράγματα από ότι εδώ. Μπορούμε να εκφράσουμε περισσότερα ερωτήματα. Είναι σημασιολογικά πιο πυκνό. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Όταν θέλω να σβήσω κάτι, θέλω να σβήσω ένα user. Ναι. Και όταν λαμβάνει, μπορεί να αναλάβει η βάση, πρέπει να φροντίσω εγώ να είναι και παιδεία που περιέχουν το user ID που να σβήσω. Θα πρέπει να. Λοιπόν. Με αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα, θα πρέπει να το αναλάβω μόνος μου. Να κάνω delete σε κάθε πίνακα, εδώ ας πούμε το συγκεκριμένο και εκείνα τα οποία έχουν το ένα γενικά. Άρα, το σχέμα, δηλαδή, ναι. Υπάρχει το user ID, το... Παρ' όλα αυτά, όταν σχεδιάζουμε μια βάση, υπάρχει και η επιλογή να χρησιμοποιήσω διάφορες άλλες λειτουργίες που φροντίζουν για αυτό το πράγμα που λέγεται συνέπειες της βάσης. Και... Εντάξει, μπορείτε να διαβάσετε ένα βιβλίο βάσεων δεδομένων που τα μπορεί να εξηγήσει πολύ καλύτερα από μένα αυτά τα πράγματα. Για θεωρία βάσεων δεδομένων λέγεται αυτό. Όχι, στη MySQL συγκεκριμένα
υπάρχει λειτουργία foreign keys, φροντίζει γι' αυτό, η μία, και η άλλη λειτουργία είναι τα triggers που φροντίζουν γι' αυτό. Οπότε υπάρχουν λειτουργίες στη MySQL που φροντίζουν γι' αυτό, δεν τις έχουμε δει μαζί. Αλλά υπάρχει και εύκολη λύση του να τα διαγράφω μόνος μου, που δεν είναι και εντελώς σωστή. Εντάξει, σχετικά με την παρατήρηση του συναδέλφου ότι αυτό είναι πιο γρήγορο, αυτό είναι λάθος. Διότι το ότι αυτό έχει περισσότερες γραμμές δεν σημαίνει ότι θα είναι πιο αργό. Καταρχάς αυτές οι γραμμές θα φροντίσουν να ταξινομηθούν με τη σωστή σειρά, έτσι ώστε όλα τα ένα στην αρχή, ας πούμε, για να μπορώ να τα βρω αμέσως. Κατά δεύτερον, παρατηρήστε όσοι έχετε ασχοληθεί λίγο με C, ας πούμε, ότι σε αυτή εδώ τη δομή το μέγεθος, το πλήθος των bytes που σας χρειάζεται για να πιέσω κάθε γραμμή είναι μεταβλητό, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορώ να κάνω πολλές βελτιστοποιήσεις που θα μπορούσα να κάνω εδώ, όπου το πλήθος των bytes είναι σταθερό. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι εδώ οι βελτιστοποιήσεις μου θα κάνουν πολύ καλή δουλειά και η MySQL τις έχει αυτές τις βελτιστοποιήσεις, κάτι που θα είναι καλύτερο. Ναι. Από τη στιγμή που είναι ένας αριθμός και δεν βγαίνει χώρο και δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορούμε να το βάλουμε να τα γράφει δύο φορές, δηλαδή να γράφει 1, 2, 2, 1. Ώστε να είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτό θα κάνουμε εδώ. Θα γράφουμε όταν ο 1 ακολουθεί τον 2, τότε θα γράφουμε 1-2. Όταν ο 2 ακολουθεί τον 1, θα γράφουμε 2-1. Άμα ο 1 ακολουθεί τον άλλο και οι 2, θα γράφουμε 1-2 και 2-1. Όταν ακολουθεί ο 1 στον άλλο, δεν εννοείται ότι ο άλλος ακολουθεί τον 1. Όχι, είναι, ναι. Λέει ο συνάδελφος ότι αν είναι η μορφή του Facebook ή του Twitter ουσιαστικά, αν η φιλία είναι αμοιβαία απαραίτητα, και λέμε ότι δεν είναι, δηλαδή μπορώ εγώ να ακολουθώ κάποιον που μου αρέσουν οι φωτογραφίες του, αλλά αυτός να μην με ακολουθεί, γιατί δεν του αρέσουν πια οι φωτογραφίες. Οπότε κάποιος καλλιτέχνης, ας πούμε, μπορεί να έχει πολλούς followers, αλλά δεν χρειάζεται να κάνει πολλούς following. Και άρα ένα τέτοιο σχήμα μάλλον δεν ήταν καλύτερο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ένα τέτοιο σχήμα όμως, σε περίπτωση 10.000 χρηστών, ας πούμε, δεν θα έπρεπε πολύ μεγάλη έκταση ο πίνακας. Όχι. Σε περίπτωση συγκεκριμένος πίνακας έχει εδώ ένα in και εδώ ένα in. Αυτό είναι 8 bytes ανά row. Και αν έχω 10.000 rows, αυτό είναι 80 kilobytes, δηλαδή 80 kilobytes είναι κάτι παραπάνω από μια μικρή φωτογραφία. Δεν είναι τίποτα. Ούτε ο χώρος είναι σημαντικός, ούτε ο χρόνος αναζήτησης. Μέχρι και κάποια εκατομμύρια θα μπορούσε να φτάσει χωρίς κανένα πρόβλημα. Ούτε ο άλλος πίνακας ήταν ακόμα μεγαλύτερος, γιατί θα έπρεπε για κάθε εγγραφή να αποθηκευτεί και το μήκος του αλφαρυθμητικού. Ναι, ισχύει αυτό. Ωραία, εντάξει, θα συμπληρώσουμε λίγο και τους τοίχους εδώ πέρα. Θέλει κάποιος να μου πει τους τοίχους. Θα συμπληρώσουμε στους πίνακες, στο user. Ναι. Το name θα είναι varchar. Αυτό είναι varchar, ωραία. Το password, αν χρησιμοποιούμε συγκεκριμένο hashing, μπορούμε να βάλουμε ένα κατευθείαν chart. Ωραία, εδώ είναι chart και λέει ο συνάδελφος. Θα κάνει MD5 να είναι 32, ας πούμε, και αυτό να έχει μέγιστο μήκος 32, ενώ αυτό να είναι στατικό. Ωραία. Τι μέγει πάλι. Αυτό θα είναι varchar. Αυτό θα είναι input, έτσι. Ωραία. Θα το πέρα. Το δεξιά είναι ότι πρέπει να είναι το αριστερό. Πώς? Και το αριστερό πρέπει να είναι ότι πρέπει να είναι το input, έτσι. Το πρέπει να είναι εκεί. Έχασα κάτι. Ποιο, εδώ. Ναι. Το σημείωσα. Εντάξει, θέλει κάποιος να μου πει για τους τύπους εδώ πέρα, θα πάρει το user ID του creator. Ωραία, τα λέμε αργά το ίδια, έτσι, αυτά είναι ίντς. Οπότε ας δημιουργήσουμε τώρα το σχήμα αυτό στο σχήμα ID. Παρατηρήστε εδώ στις ημερομηνίες κρατάω day time για να ξέρω και ακριβώς πότε λέει καμία φωτογραφία και να μπορώ να τις βάλω και στη σειρά στο feed που θα θέλω να φτιάξω. Flopper. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Χρησιμοποιώντας το PHP-MID να φτιάξουμε τώρα τους πίνακες μας. Θέλεις 1, 2, 3, 4, 6, 6.
Την επόμενη φορά, αν θέλετε, μπορείτε να φέρετε και λάπτοπς να δοκιμάζετε για αυτό που θα κάνω, γιατί θα είναι καθαρά κώδικα. Ίσως σας βολεύσει κάτι τέτοιο. Ωραία, έχουμε δει μέχρι στιγμής τα primary keys που χρησιμοποιείται μόνο μία στήλη, εγώ χρησιμοποιήσω δύο και δεν θα έχω το increment. Η απέτηση να χρησιμοποιώ ένα κλειδί το οποίο αποτελείται από δύο στήλες είναι το ζεύγος να είναι μοναδικό και η αναζήτησή μου γίνεται γρήγορα με βάση το ζεύγος αντί να χρησιμοποιήσω μόνο ένα ID. Προφανώς για να αναφερθώ σε μία εγγραφή πάλι χρειάζομαι το ζεύγος. Στον οποίο πίνακα είναι κάτι ιδιαίτερο γιατί βολεύει, δεν χρειάζεται ποτέ να αναφερθώ σε μια φιλία πέρα από το ζεύγος των φίλων, έτσι. Ενώ στα υπόλοιπα θα ήθελα να μπορώ να αναφέρω σε αυτά. Ωραία, οπότε ας δημιουργήσω εκεί ένα πράγμα εκεί. Και πάλι είναι. Το create an index, όμως δεν το βλέπω. Ζούμε λίγο να το δούμε. Ωραία, θα δημιουργήσω λοιπόν ένα κλειδί πάνω σε αυτές τις δύο στήλες. Δεν έχω βάλει τότε το increment, το primary και το δημιουργήσω το πίνακα. Ωραία. Και εγώ θα ορίσω τις δύο στήλες πάνω στις οποίες θα είναι το primary key. Ορίσω το τύπος του, δεν χρειάζεται όνομα. Ο τύπος του είναι primary. Ο τύπος του είναι primary. Ωραία. Και τώρα έχω ένα primary key το οποίο αποτελείται από δύο στήλες. Εντάξει, νομίζω ότι τα υπόλοιπα μπορούμε να συμπληρώσουμε μόνοι μας και την επόμενη φορά να έχουμε την προσοχή μου. Να ρωτήσω κάτι. Βάλει την τελευταία εφάνιση. Ναι. Τι διαφορά θα έχει στην αναζήτηση αν κάνουμε primary key ή αν μην κάνουμε. Αν έχω primary key, μπορούμε με μοναδικό τρόπο να αναφερθώ σε μια εγγραφή με βάση το ID. Ενώ εδώ για να αναφερθώ σε μια εγγραφή θα χρειάζομαι και το ID. Στην αναζήτηση δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά. Μα έτσι κι αλλιώς στην αναζήτηση το ένα ID δεν θα χρησιμοποιούμε για να βρίσκουμε τα ζευγάρια. Ναι, θα το χρησιμοποιούμε, αλλά η εγγραφή θα ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες με βάση το ζεύγος. Αυτή είναι η δουλειά του primary. Ωραία. Αν θέλετε στις 28 προσκαλέστε τους φίλους σας να δουν τις εργασίες σας. Οπότε θα τα δούμε την επόμενη φορά να τελειώσουμε το φόδος 1, να το κάνουμε ουσιαστικά, που έχουμε κάνει μόνο την βάση δεδομένων. Και σε μία εβδομάδα έχουμε τις παρουσιάσεις των τελικών εργασιών. Ευχαριστούμε.